Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Ε, Σπύρος Φλόρο, podcast δεν παίζει άγχο. Και σήμερα έχω καλεσμένο έναν συνάδελφο πλέον. Φλόρο. <laughs> podcaster, θα έλεγα. Okay. Και δημοσιογράφο. Και μέλο μπάντα των Strawberry Pills είναι ο Αντώνη Κωνσταντάρα. Αντώνη, καλησπέρα. Hello. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Μια χαρά, εσύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε... Αναρωτιόμουν, <laughs> θε να ρίξει τα νούμερα σου, ε. Ε, όχι. <laughs> ε, ρε, Φλέξτε, είναι από τα πόδια που χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω, ειλικρινά. Γιατί είσαι από πιο cool άνθρωπου που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Ε, 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 μη ηρωνικά. Λε, δηλαδή, που το λε αυτό. Και όταν είχα έρθει στο podcast σου και γενικότερα όσε φορέ έχουμε τύχει να μιλήσουμε γιατί. Μα λέει, είσαι πάρα, πάρα πολύ cool. Δεν ξέρω πώ το κάνει. Και φαίνεται σούπερα αβίαστο. Δηλαδή, λέει, είσαι. Cool. Τι λέει, καλά. Καλά, καλά. Έχω φέρει εδώ ένα μείγμα που σου έχω πει ότι δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Θα το δούμε στην πορεια ότι Mm-hmm. πρώτη φορά το δοκιμάζω αυτό το μπουκαλάκι. Ε, κατά τα άλλα, καλά. Εντάξει, post-quarantine post -quarantine, ε, <laughs> περίοδο. <laughs> προσπαθώ, <laughs> να... προσπαθώ να βρω τα βήματά μου κι εγώ. Ε, Πίνει γενικά, αναμειγνύει αλκοόλ με πράγματα. Ε, δηλαδή. Χυμού και τέτοια. Σε ρωτάω γιατί. Ακούστε και πολύ λάθο αυτό. Ειδικά για το Spotify. Ε, ρε παιδί μου, εγώ α πούμε δεν μπορώ με τίποτα να πιω αλκοόλ πέρα από τον πύρα. Και πίνω και μαλλιμπού ανανάπολη. Α, έχω δει κάτι που έλεγε κάποια στιγμή γι' αυτό. Σε κάποια εκπομπή σου. μπορεί με το βαγιάτα να το είχα πει. πλέον δεν θυμάμαι. και τι έχω. Α, μπορεί και στο Netflix το έχω πει. Μπράβο, στο Netflix το έχω δει. Ναι, ναι, ναι. Πλέον ξανά και τι λέω και δεν θυμάμαι τίποτα γενικότερα. Ε, και πήγα τώρα σε ένα μαγαζί και ζήτησα Μαλλιμπόνα. Δεν μου δώσανε και μου λέει: Θα σε φτιάξω εγώ. Και του λέω: Τι θα μου δώσει, μου λέει: Παλώμα. Του λέω: Τι είναι το Παλώμα, α το πάνω μου, μου λέει. Okay. Και ρε φίλε μου φέρνει ένα πράγμα που είχε απλά τεκίλα. <laughs> Ήταν ένα από τρία τεκίλα βασικά. Το οποίο λέγαμε Παλώμα για κάποιο λόγο. <laughs> σε Ισπανικά παλώμα να σημαίνει τεκίλα. Και πίνω μια γουλιά. Προφανώ δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί εγώ ήθελα Μαλλιμπόνα, επειδή παίχνει μόνο ένα, νά, ξέρω εγώ και μια γεύση ένα ίχνε αλκοόλ. Το μαλλιμπού τι είναι. Είναι λευκό ρούμι. Α, ah, okay. Αλλά δεν okay. το νιώθει. Δηλαδή νιώθει μόνο τον ανανά, οπότε είναι σαν να πίνεις χυμό. Οπότε γαμάτο. Και μου φέρνει oh. την παλόμα που είναι την καϊνόπνευμα. Και ένιωθα την πατάτα στο στόμα μου. <laughs> και πίνω μια γουλιά, πέρα μια ώρα, δύο ώρε και μου λέει Δεν δε σ' αρέσει. Του λέω Όχι. Μου λέει, θα φτιάξω άλλη παλώμα. Του λέω, δεν είναι το θέμα η παλώμα. ναι. Μου λέει, τι εννοεί. Και τώρα ήμουν τρελή που δεν ήθελα να την προσβάλλω κιόλα. Αλλά μην φαίνω και χαζό. Και λέω, τρελή παλώμα και το ποτήρι και κάτι τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ ό,τι μου φέρει θα το πιω. Okay. Ό,τι μου φέρει. Άρα πίνει και τζιν και τέτοια. Ναι, εννοείται. πίνω, το αγαπημένο μου ποτό είναι, τα τελευταία χρόνια είναι το ρούμι. όχι το παλώμα όμω. Τι είναι το. Όχι το, το, το μαλιμπού. Εντάξει Πες, πες, placement. Ε, εμένα μου άρεσε το Sailor Jerry πάρα πολύ mm -hmm. Δεν ξέρω αν το έχετε τσεκάρει Ωραίο ε, ε Το οποίο έχει και ωραία αισθητική μάλιστα πολύ και αισθητική Το έτσι πιο navy φάση Και είχα διαβάσει την ιστορία του Είναι ε, αφιερωμένο Ουσιαστικά σε έναν ε, τύπο Που ήταν σ στη Χαβάη εκεί που ετοιμαζόταν για, το, για τον πόλεμο ας πούμε οι Αμερικάνοι και τους έκανε τατού κάτι τέτοιο είχα διαβάσει ας πούμε τώρα ντρέπομαι γιατί την ξέχασαν την ιστορία <laughs> αλλά <laughs> το είχα ψάξει τέλος πάντων κάτι εκεί πέρα στη Χαβάη κάνανε περίεργα παρτάρανε λίγο πριν φύγουν για τον πόλεμο τέλος πάντων και ήταν ένα τύπος που τους έκανε τα τατού και αυτά και γι' αυτό έχει αυτή την αισθητική και επίση έχουν και 10% στην πρώτη παραγγελία. Όποιο θέλει, <σ cap> με τον κωδικό Αντώνη Κωνσταντάρα. Ρέφλεξε τι γίνεται. Πολλοί κάνουν αναφορέ σε πολέμου που δεν έχω ιδέα τι έχουν συμβεί. Τώρα μου πει στον πόλεμο. Και... δεν έχω καμία ιδέα. Και μα πει ναι, χαμένοι. Νομίζω στο δεύτερο παγκόσμιο. Α, Μα ζούτησαν να πάνε εκεί πέρα αυτοί που λένε ότι μα σώσανε του ευρωπαιου mm -hmm. Εμείς Εμεί λέμε ότι σώσαμε αυτού, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Και έπαιζε αυτή η φασούλα. Κάναν το τελευταίο πάρτι πριν γίνει, ξέρει. Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά φίλοι εμείς οι δυο mm -hmm. ε Εντάξει, το ένα είναι ότι κάνουμε podcast και δύο. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, η μητέρα σου γεννήθηκε στο Καναδά και η δικιά και, διά και μου, ναι. Πέ, στο Τορόντο. Α, εμένα Μόντρεαλ. Και έχω καναδική πικότητα, δεν ξέρω αν έχει και εσύ. Όχι, πρέπει να πάω εκεί ναι. και να υποστηρίξω ότι είχα τα χαρτιά μου. Δεν είχε ποτέ όμω. <coughs> όχι, δεν είχα. Η μάνα μου ήταν με διαβατήριο καναδικό κανονικά. <coughs> ε, αλλά εγώ όχι, δεν έχω. Ε, φίλε, εγώ το είχα πάρει μικρό ευτυχώ, οπότε δεν πήγα στη γη πολύ. Έχει πάει. Έχω πάει μία φορά στο δημοτικό, δεν θυμάμαι τίποτα. Ε, αλλά έχω ξαδέφιαξει ε, τα λέμε, μου Ναι, ναι, ναι. Και, ναι. και εμεί έχουμε οικογένεια φούλη εκεί και έρχονται. Και τώρα θέλω να πάω κι εγώ, δηλαδή, αν ανοίξουμε λίγο για τα καλά. Mm -hmm. ε, σκέφτομαι να πάω κάποια στιγμή. Είναι γαμάτα, ρε φίλε. Είναι γαμάτα. Και εγώ το φλεξάρω φουλ ρε. Σε όποιον λέω ότι είμαι εμεί Καναδός, Καναδό, στο μεταξύ τα αγγλικά μου είναι δηλαδή <laughs> Το λέω το πήρα χαριστικά, α πούμε. Α, ναι. Προφήσενση <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. δεν Έχω πάρει. και προφήσενση, αλλά εντάξει τα έχω ξεχάσει, δηλαδή. Ah, okay. τίποτα. Και εντάξει, μπορώ να συνενηθώ ή να καταλάβω κάποια βασικά πράγματα, αλλά ειδικά τα. Το τα... παλόμα, α πούμε. Το ναι, το... Το... Χα, 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 ναι, το οποίο ναι, ναι. δεν πει να είναι. <laughs> Κάνα αγγλικό, ναι, ναι. ναι. Εδώ ε... ε, το Old Diablo τη Τσαγκρινού δεν καταλάβαινα. <laughs> το οποίο είναι ισπανικά, βέβαια. Α, ναι, γι' αυτό. Μάλλον γι' αυτό. Ωραία. Το last dance, θέλω να πω. Σου άρεσαν οι Ιταλοί. Ναι, πάρα πολύ. Και εμένα. Ήταν γαμάτι. Σου ψήφισα κιόλα. Αρχικά σου μοιάζει και ο τραγουδιστή πάρα πολύ, να πούμε κι αυτό. Έχει πέρασε ο τραγουδιστή. εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ε, μ αρέσει, εμένα μου άρεσε και τη Τσάγκρινου πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Το Diablo ε. Φουλ και το είχα ποντάρει και όλα μου τα λεφτά στο να κλείσω. Έπαιξε. <laughs> ναι, φουλ. Εγώ αυτό το απόδοση και έλεγα, τους του κλέβω. <laughs> και έβαλε ξέρω 50 ευρώ, έχασα 50 ευρώ. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> <50 ευρώ. laughs> ε, κανονικά θα έπρεπε να χάνει πιο πολλά όσε θέσει πιο κάτω πηγαίνει το τραγουδί. Ναι, ισχύει. Εγώ ψήφισα Ιταλού. Α, ah, okay. Με το κινητό τη δουλειά. Συγνώμη, παιδιά, δεν αν το δούνε. Ψήφισα Ιταλού, μου άρεσε και. ήταν όλοι όμορφοι, μαλάκι, Ιταλοί. Ναι. Ήταν όμορφοι. Λένε ότι το τραγούδι έχει καλά τη Ιταλία, έχει καλού τείχου ή κάτι λέει σημαντικό. Δεν πήγα ποτέ αυτή διαδικασία να το μεταφράσω. Όπλα βαϊμάει. Ναι, ούτε εγώ. Κομετρικό ναι, άδρομο, okay. okay. μιλαμπάτσι. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Τι γλώσσε μιλά εκτό από αγγλικά. Ε, κάποτε μίλαγα γαλλικά, αλλά το, τα έχω ξεχάσει εντελώ, φίλε. Mm. Ε, εντελώ. Ε, και μου κάνει εντύπωση γιατί. Μπορούσα, ρε παιδί μου, να συνεννοηθώ λίγο. Αλλά τα αγγλικά, ρε παιδί μου, τα χρησιμοποιώ. Ξέρει, βλέπω full σειρέ, γράφω με την πάντα στα αγγλικά κυρίω. Από εδώ, από εκεί τα χρησιμοποιώ. Τα γαλλικά, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν γλώσσα, ε, τα έχω ξεχάσει εντελώ, ρε φίλε. Ναι. Και μια και πάμε για γαλλικά. ήρθε ναι. η μεγάλη Ήρχε. στιγμή. Okay, ναι. Πάρε εδώ πέρα. Λοιπόν, λοιπόν, κάνουμε... Αυτή ναι. είναι μεγάλη στιγμή. Να εξηγήσω και στον κόσμο που μα ακούει απλά. Εξήγησε... Ναι, ναι, okay. Υπάρχει ένα θρύο γενικότερα ότι μοιάζει με το Βλόσπα. ή ότι είσαι ο Βλόσπα. ή ότι είμαι ο Βλόσπα. εντάξει, δεν το, mm. το διαψεύδευε, δεν το επιβεβαιώνω. Οπότε θα βάλω το γυαλιά ηλίου για να δούμε αν όντω είμαι. Θα βάλω και τα ακουστικά, γιατί έτσι γίνεται συνήθω. Μαλάκι, βλόσπα. Είμαι ο Βλόσπα, βλόσπα, ο βλόσπα. το ξέρει, baby, έτσι. <laughs> <laughs> Είναι στην εκθεσή μα. Είναι Δεν ξέρω, εσεί τι πιστεύετε. Είναι ο, ε, ο Βλόσπα, βλόσπα μαλάκα. Ναι, Εντάξει, με καταλάβατε. Ε, okay, να μείνω τώρα έτσι. να σου κάνω εγώ συνέντευξη. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Τι ετοιμάζει <laughs> τώρα το επόμενο διάστημα. Δεν λέω, δεν λέω, Δεν τέτοιο. Ε, να ξεκινήσει μπιφ με βλόσπα τώρα, ότι αντιγράφει το style φαντα... του. Φαντα... Όχι, παραδόξω, ευτυχώ το ξέρω. Είναι παράφιλε. <laughs> ναι, φαίνεται. <laughs> ξέρω τον αυτό μου γενικότερα. Εντάξει, έχει κάθε στο καθρέφτη. Σήμερα ποιο είναι. Είμαι ο Βλόσπα. το έλεγα και πριν ξεκινήσουμε. Ότι μου λένε συνέχεια ότι μοιάζει με κάποιον ρεφίλ. Ότι μοιάζει με το Logic, ότι μοιάζει με τον Danger, ότι λέγαμε Παπέλ. Τώρα πλέον. Φλεξάρι τώρα, έτσι φούλε. Όχι, μια κοπέλα τη πράγμα που γνώρισα μου λέει μοιάζει με μάρτυρα ότι έχω βά. Συνέχεια με κάποιον μοιάζει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου που μου έχουν πει. Και του Γκουντιάλεν που σου είπα. Ένα μου είχε γράψει σχόλια, παιδιά, ότι ε, όχι μόνο μοιάζω, αντιγράφω ούτε άλλο, επειδή έχω ε, αγοράσει κυκλικά γυαλιά. Οκ, okay, οκ. Okay. It makes sense. <laughs> ναι. Και εντάξει, το είπα και πριν το αστείο, κάνε τη γελάς, ότι <laughs> <laughs> κυκλικά γυαλιά λέω φορούς και ελευθερίες βενιζέλες, ας πούμε, αλλά δεν θα ξεκινήσω βαλκάνικους πολέμους, οπότε ναι. Είναι τρελό. Ε, τώρα, είναι. Μεταξύ, ε, πάλι για πόλεμο λέμε τώρα. <laughs> Α, ναι, ισχύει. Εμένα μου λέγανε στα comment στο Ηλία Αριχτώ ότι <laughs> μοιάζω ε, με, με τον μαύρο Spider-Man, κάτι τέτοιο. Το Peter Parker μου λέγανε σε κάποιε φάσει και αυτά. Α, ah, μπράβο, ρε, ούχο, ναι, και το, σχέση, ρε, φίλε. Το Maguire. Όντω, αλήθεια τώρα. Ρε, Λεγώ εγώ πιστεύω. Ναι. <σφυ> Όχι. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Ρε, φίλε, είναι και λίγο προσβλητικό όμω να πούμε πούνε ότι μοιάζει με κάποιον. Γιατί δεν έχει φτάσει αυτό το σημείο δημοτικότητα που δεν ασχολούνται. Είναι σφάσι, κάτι μου <σφυ> Αυτό θέλω να... κάτι να του θυμίσει, α πούμε. Ναι. εγώ σε έχω δει έξω. είχαμε, περπατάγαμε κάποια στιγμή μαζί και σα αναγνώρισαν μπροστά μου. Αλήθεια. Δεν θυμάμαι που σου λένε Α, Α εσύ δεν έχει το κανάλι στο YouTube. Ναι, 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 ναι. ναι. Τέλειο. Καλά, ρε φίλε, μου γίνεται κάτι ακραία. Τώρα τη προάλληση ήμουνα στο άλλο του συγκρού και άραζα. Και ένας, ένα παλικαράκι εκεί πέρα έρχεται και μου λέει Σούπερ φλόρο. Λέω ναι, μέχρι εδώ πήγαινε πολύ καλά. Τέλειο. Οκ. Okay. Και μου κάνει πόσο. <laughs> 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 με τον πόσο. <laughs> Τι πόσο. Μου λέει πόσο φλόρο. Awkward, eh. Πάρα πολύ. Και εγώ δεν καταλάβαινα και τι εννοούσε. Και τώρα για ένα τρίλεπτο πάρα πολύ άβολο πράγμα που να το εξηγώ. Και... <laughs> μετά μιλάγαμε με την παλόμα. <laughs> 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 έφυγε η συζήτηση πολύ. <laughs> και ήταν ο μπάρμαν, λέει, ξέρει. <laughs> το, το, <βρίσεις laughs> το παιδί του. <laughs> ε, εσύ να σε αναγνωρίζει στο δρόμο. μου. Ε, κοίτα, τώρα τελευταία κυρίω. Παλιότερα ήμουν ο τύπο από του flat earthers. δηλαδή <laughs> αυτό. Ναι. Πορεύτηκα για ένα-δύο χρόνια με αυτό, α πούμε. Ε, τώρα με το ηλία ρίχτω ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι, δεν, είναι, ο, δεν είμαι του τύπου ότι θα έρθουν εύκολα να μου μιλήσουν και αυτά. Δεν είμαι. Πήχε πει, ξέρει και εσύ τον κόστο το μαλλιά τη που θα έρθουν. Α, Κώστα, μια φορά, Ναι, ναι, ναι. Φτιάξεις, καμία σχέση. Απλά θα με κοιτάξουν λίγο. Κατα... Καταλαβαίνει πλέον τα βλέμματα που είναι αυτά που σε αναγνωρίζουν. Mm. Και όταν σε κάποια παρέα μπορεί ο άλλο να μου πει πού σε ξέρω, πού σε ξέρω, ρε φίλε. Και είναι αυτή η βλακία. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή. Ότι δεν θα πω ποτέ. Α, ξέρει, ναι, κάνω YouTube, κάνει ναι. αυτό, εκείνο. Αλλά τη μία φορά που θα το πω δεν θα είναι από εκεί. Μπράβο, ρε φίλε. Ρε, φίλε ε, αυτό είναι ο νόμο του YouTube. Ναι, ρε φίλε. Ε, ισχύει και, προσκ... και, εγώ στην αρχή ήμουν αυτό. Φουλ Σούπερ, ναι. Ήμουν αυτό τύπο παιδιά που έλεγα. Το έπαιζα στην αρχή ιστορία. Ε, ε κάπου θα με έχει δει. Ναι, από αρχή Παρασκευή. Μπορεί να κρύβει παρέ. Ρε φίλε, αλλά όταν φτάνει σε ένα σημείο που εντάξει, αντικειμενικά συνήθω αναγνωρίζει λόγω αυτού για να επισπεύει διαδικασίε, λε εντάξει, λογικά από το YouTube. Και συνήθω πιάνει. Αλλά και αυτό κάθε φορά που το λέω, μου λένε Όχι, όχι, ούτε καν. Εμεί να με βάζει Ανατριχιάζω για μένα. Σuper cringe, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά είναι ωραίο προ το παρόν. Δεν είχα κάποιο αρνητικό, α πούμε, κάποια αρνητική συναναστροφή στον δρόμο με κάποιον. Πολύ καλό αυτό. Και τώρα, ξέρει, επειδή έχουμε και τον ομόηλια πίσω μα, δεν φοβάμαι ιδιαίτερα. Εντάξει. Ξέρει, είναι το πιο δύσκολο το να είσαι γνωστό. Είναι ότι δεν μπορεί να έχει φυσιολογική ιντερνετική ζωή. Το λέω και στον τάπο με αυτό ότι. ρε παιδι μου αν είσαι πιο σάκι ρουβά, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε giveaway. Γιατί? Γιατί είναι άβολο, δεν μπορεί να κάνει tag τρει φίλοι του ρουβά για να μαγαζεύει. Α, να συμμετάσχει σε ναι, Δεν ναι, το ναι. σκεφτόμουν, γιατί θέλω να κερδίσει το αμάξι του μαλλιά τη. Μπράβο, φίλε. ρε φίλε. Ναι, και, εγώ... και λέω, και λέ, όχι, ρε μαλάκα, γιατί θα με δει και ο μαλλιά τη ελληνικά τη. Ναι, με πονάει πάρα πολύ αυτό. Στο κουμπί ναι. άλλη μαλάκα που. Θέλω, ρε και κληρώνει και, ναι, ναι, και, τον πατέρα φίλε, μου, ξέρω ναι, εγώ. θέλω να συμμετάσχει. Και δεν μπορώ, ντρέπομαι φούρ. Ισχύει, ισχύει. Εγώ, εγώ, εσύ τουλάχιστον είσαι πιο διάσημο. Εγώ είμαι αυτό που θα πάει τελευταίο στο survival στου διάσημου. <laughs> που δεν θα βρίσκουν αν θα έχουν φάει τρει χιλόπιτε. Και όλοι θα λένε ποιο είναι αυτό, αλλά μέχρι να βγω θα είμαι ήδη διάσημο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Γιατί θα βγω την πρώτη εβδομάδα γιατί είμαι αμπάλο. <laughs> Εντελώ αυτά. Δεν μπορώ χωρί φαγητό, ρε, φίλε. <laughs> θα πήγαινε γενικότερα. Ε, θα πήγαινα στο survival secret που γίνεται στον νομό Ηλίας. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, τόσο τόσο στο ε. Ακούγεται... Ε, έψιλον, κάπου εκεί ήταν, σε ένα κανάλι έτσι πιο μικρό mm -hmm. και ήταν στο, στην Κουρούτα και νομίζω, νομίζω, νομίζω το βαρουσιάζει Σόμερ. Ah, okay. Α, ναι, οκ. Ψιλοπαλιό ήταν αυτό. Ναι, ναι, πριν κάνα 4-5 χρόνια. Εκεί θα πήγαινα λόγω νομού mm -hmm. και λόγω του ότι τους φέρνανε φαγητό με delivery κάνανε και έγινε σκάνδαλο μετά. Τέλειο, ναι. Οπότε εκεί θα πήγαινα ε, και ίσως πήγαινα και σε κάποιο από αυτά που τραγουδάς. À, ναι, επειδή τραγουδάσκει κιόλα. Ε, ναι, αλλά για το. Τραγουδάω με ένα, αλλά δεν έχω καλή φωνή. Mm -hmm. Αλλά θα πήγαινα έτσι λίγο για το τρολάρισμα, mm -hmm. στο mm -hmm. House of uh, Fame. Εκεί θα πήγαινε. Αυτό. Η περιγραφή είναι τέλεια για αυτό εκεί το τραγουδάρισμα. Εκεί θα πήγαινε. Ναι, ναι. Ναι. Ή survival secret, τελευταίο διάσημο, ή εκεί. Οκ. Okay, πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη, να βάλουμε ναι, τον, ναι, τον κόσμο ναι. στο παιχνίδι. Ε, θα ξεκινήσει τώρα πρώτα το επίπεδο ανέφερε για του flat, flat earthers. Okay. Το έχει κάνει ότι είσαι δημοσιογράφο και mm στα πλαίσια τη ενεργασία με το Vice. Έχει κάνει ένα βίντεο που έχει. Κάνει ένα δεκάλεπτο βίντεο με ανθρώπου που πίστευαν στην επίπεδη mm -hmm. γη. Ε, ρε φίλε, ε, το βρίσκω εξαιρετικό το πώς στάθηκε σε αυτή την. Όλοι αυτό μου λένε. Είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε. Όλοι αυτό μου λένε. Απλά ξέρει τι γίνεται, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να μην το πιστεύω αυτό, mm -hmm. αλλά αυτοί ήταν κάποιοι άνθρωποι που είχαν, το πιστεύαν strongly και εγώ δεν είχα όρεξη να του ε, κοροϊδέψω ήθελα απλά να του αφήσω να αναπτύξουν την ιδέα τους και να κρίνει ο κόσμο. Οπότε, εκτό του ότι κάηκα κάπου στη μέση τη μέρα, α πούμε, γιατί ήταν μια ολόκληρη μέρα μαζί του ουσιαστικά. Mm. Ε, και απλά είχα ξέρεις, μια, ένα poker face τέλο πάντων. Δεν, είχα κάποιο, δεν, δεν ήθελα να κάνω κάποια κομική. Ξέρεις, θα μου, δε, δε, δεν είμαι ο τύπο που θα φέρει κάποιον να τον κοροϊδέψει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε ήθελα απλά να του αφήσω να αναπτύξουν αυτό που πιστεύουν. Ούτω ή άλλω ε, και εκείνη την περίοδο ήταν πολύ στα high του η φάση με τη Flat Earth. Και αυτό, όντω, έχει κάνει εντύπωση ότι δεν. Ε, για μένα είναι υπόδειγμα δημοσιογραφία. Το... Και Μπήκε και στο παπούτσιο, του και ότι έχει πράγματα. Ειλικρινά, πολύ καλή δουλειά. Είχα κάνει και πολύ ωραία προετοιμασία. Είχα μιλήσει mm. με, με ειδικού, είχα μιλήσει με φυσικού, είχα μιλήσει, ξέρει, είχα, είχα κάτσει, είχα φτιάξει ερωτήσει μαζί με κάποιον που είναι επιστήμονα. Δηλαδή, το είχαμε ψάξει καλά. Το ξέραν και οι ίδιοι mm -hmm. που θα ερχόντουσαν ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι. Mm. Και ρε φίλε, πραγματικά αυτό το βίντεο πήγε φουλ, το είδε πάρα πολλοί κόσμο και είχε την πλάκα του μεν. Από την άλλη, ξέρει, πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και εγώ φλατέρθερ -er για κάποιο περίεργο λόγο. Ναι, 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 Που εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γουστάρω θεωρίε νομοσία. Αλλά μου αρέσει απλά να τι χαζεύω. Mm. Ε, στο κομμάτι τη έρευνα, τι κάνει πριν έρθει κάποιο καλεσμένο, ας πούμε. Ε, που, στο Ηλία ναι, Ρήχτω εννοείς. Ναι, και, και στο podcast και για το Vice, ας πούμε. Φαντάζομαι στο Vice κάνεις και περισσότερη έρευνα, μάλλον. Ε, ναι, αναγκαστικά, ανάλογα και το, τη θεματική. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι κάτι που έχει να κάνει με κοινωνικό θέμα, το ψάχνω δύο φορές, γιατί mm. δεν θε να είσαι, ή όταν πάω κάτι. Ε, Τίποτα. Δεν είναι ότι έχω κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα. Ξεκινάω το ψάξιμο και διαβαζω mm -hmm. Αυτό. Διαβάζω, βλέπω, ακούω. Μπορεί, αν είναι κάποιο θέμα σοβαρό, να τηλεφωνήσω έναν άνθρωπο ο οποίο να έχει σχέση με το εκάστοτε θέμα και να πάρω κάποιε συμβουλέ. Ευτυχώ, επειδή ασχολούμαι πολύ με τα καλλιτεχνικά, ε, τα περισσότερα ήδη τα, έχω, τα ξέρω. Επειδή ψάχνω με φούλ αυτά τα πράγματα. Και έτσι δεν είναι ότι χαλάω πολύ χρόνο. Κατάλαβε. Το έχω ήδη έτοιμο στο μυαλό μου το έχω ναι. κάψει. Ειδικά στο Ηλία Ρίχτω, α πούμε, και του ανθρώπου που φέρνουμε, του ξέρουμε από πριν. Δηλαδή, όχι προσωπικά, ενώ ξέρουμε την ναι. πορεία του, του γουστάρουμε και γι' αυτό του καλούμε. Ψάχνω, κοιτάω τι έχουν πει, να έχω κάποιο quote, να ξέρω λίγο τα πιστεύω του, να ξέρω λίγο τι, τι πρεσβεύουν. τους. είναι ώστε... δύσκολο. Α πούμε, αυτό είναι μια-δυο μέρε δουλειά, α πούμε. Ανάλογα, ανάλογα. Ναι. Κοίτα, άμα εμεί τώρα που το κάνουμε και τόσα χρόνια, ενώ το δημοσιογραφηλίκι ηλικία, ε, μα παίρνει λιγότερο πλέον. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώ δυο τρία ανήσυχο πατέντα, λίγο mm -hmm. κάποιε φορέ. Αλλά ναι, δεν είναι ότι. Δεν με αγχώνει. Δεν με αγχώνει. Όπω εσένα μπορεί να σε αγχώνει να γράψει ένα αστείο, ρε παιδί μου. Ναι. Εμένα, αυτό είναι η δουλειά μου. Οπότε το έχω λίγο στην καθημερινότητά μου. Mm -hmm. Σε ρωτάει, ξέρει, είμαι και γνωρί στον κόσμο των το, podcast. Και. Ε, και επειδή εγώ θέλω να αποφύγω να φέρνω καλεσμένου και να συζητάνε πράγματα που έχουν ξαναπεί αλλού. Ναι, κατάλαβα, ναι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Φίλε, ειδικά κάποιοι καλεσμένοι πούμε, που έχουν δώσει 18.000 συνεντεύξει. φίλε, και εγώ ρε, με ρετά. Τα... Και πρέπει να τα ακούσω όλα. Γιατί δεν μπορώ να είμαι και ψυχαναγκαστικό. Άμα ακούσω, δεν μπορώ να ακούσω τέσσερα από εδώ. Ακούω... Ό,τι συνεντεύξει έχει πρέπει να την ακούσω. Αλήθεια λε. Ναι, Α, θα κάτσει σε τέτοια φάση. Θα κάτσω, ναι. Βέβαια, δεν το έχω πολύ με τι γραπτέ. Δηλαδή, γραπτέ δεν πολύ διαβάζω. Αλήθεια. Είναι και μάλλον λάθο μου δηλαδή γιατί στι γραπτέ λέγονται και πιο σημαντικά ναι. πράγματα. Κοίτα. Τα, η πιο γραμμάτη φάση τα podcast. Ναι. Γιατί εκεί ανοίγονται και εκεί μαθαίνει πολλά, ρε παιδί μου. Αλλά ίσω να είναι και καλό αυτό που λες ρε φίλε, γιατί ίσω μπορεί. Γιατί εμένα αυτό μου αρέσει τα podcast και αυτό γουστάρω και στο Ηλία Ρίχτο, ότι έχει το χρονικό διάστημα να ανοίξει την κουβέντα και να πάει εντελώ αλλού. Και να μιλά. Εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, να μιλά με κάποιον που μπορεί να είναι artist, α πούμε, ένα rapper και να μιλήσει μαζί του για Ξέρω τώρα, Το Flat Earth, mm. π.χ. Να ακούσει ο άλλο κάτι άσχετο με την τέχνη του ρε παιδί. να ακούσει κάποιο κάτι άλλο από το χαρακτήρα του, να τον μάθει. Ναι, ναι. Και αυτό γουστάρω ότι τα podcast σου δίνουν το χρονικό περιθώριο να το κάνεις αυτό. Mm -hmm. Οπότε, No worries. Ενώ, ξέρεις, και επειδή έχω δει και κάποια podcast του, ε, γαμό είναι. Εντάξει, σου δίνω εδώ κουράγια. Ευχαριστώ. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να το πάω εκεί. Ας πούμε. Δεν, μπορώ να φέρει, δεν έχω φέρει άνθρωπο και να συζητήσουμε κάτι τελείω τέλειω άγειρο. Μόνο με κομικού το έχω κάνει ας πούμε, okay. που εντάξει, είναι πιο εύκολο. Ωραία, παίζουμε ένα θέμα. Ε... Θα συζητήσουμε για τον Μπράντοβιτ. <laughs> <τσέχι, πλάκια> <laughs> θε να συζητήσουμε για το ατύχημα που είχα. Α, μπράβο, ναι, έχει ένα ατύχημα πρώτα. Πρώτα απ' όλα θε να πει τι έχει μέσα στα μάξι σου. Ναι, μπράβο, λοιπόν. Πολύ... Πε το αυτό. Έφυγε ε, πώ φαίνεται είσαι επαγγελματία άνθρωπο. Ε, Είχε έρθει και έχει φτιάξει το φόρμα κατά 95%. Τέλεια. <laughs> <laughs> λοιπόν, ναι. Ε... Το αγαπάω. Αυτή η πληροφορία είναι τέλεια. Σκεφτείτε τον. Ε, κάντε το και εικόνα με το σπίτι αυτό το <laughs> πράγμα. Λοιπόν, ε, αγόρασα μία κόκκινη κάρτα <laughs> διαιτητή. Okay. Και όταν οδηγάω, την έχω σταμάξει και γίνεται μαλακία στον δρόμο, δεν κορνάρω. Βγάζω <χλήσω> την κάρτα. Okay. Είναι τέλειο. αυτό, Είναι τέλειο. Είναι, τέλειο. Είναι συμπεραστικό. Ε, δεν έχει πετύχει ακόμα. Δεν έχει γελάσει κάποιο. Και το κάνω και σε πεζού. Γιατί σφανάρι βαριέμαι. Και ειδικά εκεί που παγκράτη. Και περνάει και κόσμο τζέρτζελο. Και απλά βγάζω την κάρτα έτσι σαν άκυρο. Δεν έχω σφυρίχτρα ακόμα. Θα <χλήσω> πάρει και σφυρίχτρα. <χλήσω> ναι, με σφυρίχτρα θα, θα απογειωθεί το αστείο. Ε, και απλά νε, κάνω έτσι και με κοιτάνε. Μ' αλλά. βρίζουμε. Ναι, ναι, κανικά. Πριν <laughs> καθόμουν εκεί και μου κάνει, έρχεται δίπλα μου, δεν είχαμε μιλήσει για 10 χρόνια και έρχεται δίπλα μου κάνει Έρχεσαι συχνά εδώ. <laughs> εδώ συγκεκριμένο. Ε, ξέρεις τι θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Ριγέα πρόμαυρη στο στο στολή. <laughs> Μαλάκα θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Γενικά στη ζωή μου ή στο Στη στο... Στο... ζωή στο σου joke. γενικά. Λες Ναι το έχω σκεφτεί. ξέρει ότι. Θα το ξέρει, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν και πολλοί κομικοί που προσπαθούν να προκαλέσουν λίγο και με τα ρούχα του. Ναι. Το οποίο δεν είναι πολύ το κράζουνε, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι. Το έχω παρατηρήσει πιο πολύ σε 90 και zero κωμικού. Ναι, δεν είμαι αυτή τη πολύ. Ναι. Εσύ τι σχολή είσαι, Ζητανή. Ζητανή σχολή, ναι. θα πω, αρχικά μία φορά είχα βάλει σακάκι στο stand-up, γιατί εμένα ο αγαπημένος μου κομικός είναι ο Τζον Μιλέινι, δεν ξέρω αν το Τζον Υίδι. Ναι. Δεν ξέρω. Ε, πολύ γνωστό τέλο πάντων. Ε, τον έχει δει σίγουρα. Αλλά... Ε, θα τον έχω ναι, δει. Ναι. Ναι, ναι. Και μοιάζουμε και πολύ φυσιονομικά. Και με αυτόν. <laughs> Αυτό το λέω εγώ όμω μόνο γιατί θέλω πραγματικά να μοιάζουμε. Ε, και αυτό ξέρει, σκάει με σακάκια από κάτω, καλοντιμένε εκεί, όμορφε. Και λέει, θα το δοκιμάσω και εγώ. Και σκάω στο Λο Άντζελ, τώρα. <laughs> 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 και ήταν όλε το παιδί είχε έρθει από γάμο. <laughs> <laughs> δεν το ξέρανε κιόλα. Μα απλά ο γκάκι στο μαλλιά τη, α πούμε. Και λέει, ναι, νόμιζαν ότι είμαι. στο πρόβλημα, ήταν. Ναι, στο πρόβλημα, ναι. Που ήταν το... κι άλλο ένα πρόβλημα στην παράσταση. Και νόμιζαν ότι απλά είμαι, ξέρεις, το παρανυφάκι του, του μαλλιά τη που έσκυψε το γάμο. δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και είχε έρθει ένα κομικό και μου είχε πει καλοπροαίρετα, αλλά εγώ το έκλειγα τέσσερι εβδομάδε. Μου είχε πει ότι είσαι ήδη πολύ συμπαθή. Δεν χρειάζεται να τραβά και με τα ρούχα σου τη σειρά. Οκ, οκ. Σωστό. Και με μαχαίρωσε αυτό λίγο. Και ρε φίλο με πόνεσε, γιατί εγώ ήθελα, ήθελα, να βγάζω και το. Δεν ξέρω, μου ήταν όμορφο, όμορφο πάνω στη σκηνή. Α, ήταν ωραίο. Εμένα μου, φανείσαι, μου άρεσε. Έκανες. Εμένα μου άρεσε πολύ. Απλά μάλλον δεν μου τέργεζε τόσο πολύ. Και επειδή είμαι και μικρό. Είναι λίγο περίοδο να βλέπει έναν 20χρονο φορά. Η... Okay, okay. Αυτό ρε φίλε. Εν τω μεταξύ. Ε, θα σου πω μετά για το ατύχημα. Ναι, ναι. ναι. Ε, είναι ότι θε. Δεν κάνω το, Η κομική θέλετε πολύ χρόνο για να στήσετε ένα πολύ solid. Και εξή, πολλέ φορέ ο κόσμο είναι λίγο αυστηρό από νωρί. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει νιώσει ποτέ εσύ αυτό. Αλλά επειδή παρακολουθώ stand-up comedy από μικρό ρε παιδί μου γουστάρω από early Zero, όχι μόνο όχι ελληνικό, παρακολουθώ τη νέα γενιά κυρίω. Με τη νέα γενιά μπήκα στα πράγματα. Ε, ενώ νέα γενιά, αυτού που είναι μέχρι 40, α πούμε, mm -hmm. ξέρω, yeah. παρακολουθώ. Αλλά έβλεπα κάπου, νομίζω ο Τζο Ρόγκαν το είχε πει, ότι θε μια 8 αιτία μέχρι να κάνει πραγματικά το πρώτο σου μεστό καλό, να μάθει καλά αυτό που κάνει. Εσύ πώ το βλέπει. Ε, το έχω ακούσει αρχικά αυτό. Ε... Το έχω ακούσει και συμφωνώ. Γενικότερα, φίλε, είναι το κλασικό που λένε ότι για να γίνει κάπου καλό πρέπει να αφιερώσει, mm. α πούμε, τύπου 10.000 εργατόρε. Α, ναι Έτσι. Να υπάρχει θεωρία σε αυτό. Οπότε αυτό είναι μια δεκαετία μέσα στο νερό. Ειδικά αν είσαι δίτη. Oh. <laughs> okay. Αυτό αστείο, παιδιά, το έχω αποστάρει το έχω στο Facebook, στο Twitter, δεν έχει πάει ποτέ καλά. Εξεκολουθώ να το λέω όμω, Ρεφίλ. Okay. Το πιστεύει. Ναι, σε 8 χρόνια από τώρα θα αστείο. <laughs> ε... <laughs> Μα λέγα αυτό ήταν όντω καλό πάντω. <laughs> πολύ ωραίο. Ναι. Ε, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω full. Ε, εγώ, Ρεφίλ. Νομίζω ότι είχα πίσω τελείω. <laughs> <Άς, έτσι. laughs> Ε, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι ακόμα στο 100% α πούμε. Ναι, θέλει θέλ, θέλ, χρόνο, θέλει χρόνο. Φουλ. Και... Είναι, ο μουσικός μπορεί πιο νωρί. Λε. Ρε φίλε, ένα μουσικό θα κάτσει, θα λιώσει πάνω από το όργανο του και θα. Αυτό είναι κακό αστείο. Okay. Του έλεγα πριν ότι θέλω να γράψω κάποια στιγμή ένα πεντάλεπτο και προσπαθώ να τον εντυπωσιάσω, αλλά δεν γίνεται πλέον. Γυλάτες, ε, δύσκολο. θα κάτσει, ρε φίλε, μπορεί να κάτσει μια μπάντα να λιώσει, να κάνει να Θα το βγάλει, ρε φίλε, το σετ λίγο πιο ξέρεις, μπορεί να βγει. Mm. Ε, νομίζω ένα κωμικό είναι λίγο και το τι θα ζήσει, ρε φίλε. Κατάλαβε, θέλει και. Είναι δύσκολο. <laughs> Δεν ξέρω αν είναι τόσο το τι θα ζήσει. Γιατί εντάξει, εμένα, εγώ με τη σχολή ότι μπορεί να κάνει κομμωδία από τα πιο απλά πράγματα. Mm. Δηλαδή, έχω μπει για πολύ σουρεάλ και χαζά πράγματα. Έχουμε okay. Έχω μια ιστορία που είχα δει μια αρκούδα από κοντά. Όντω. Ναι, δεν θα την κάψω όμω, αλλά έχει τζέρτζελο. Α, ε, είναι καινούριο beat. Είναι, όχι, το έχω. Δεν το πολύ έλεγα παλιά αλήθεια είναι, αλλά okay. είναι αληθινή ιστορία. Έχω <laughs> δει legit αρκούδα, α πούμε, σε ένα χωριό. Ε, <laughs> έχω κείμενα για κουνούπια, έχω χαζά κείμενα, α πούμε. Έχεις για το σκάκι. Ναι, για το σκάκι, μπράβο, ναι, αυτό ναι. ναι. μου άρεσε. Αυτό είναι ένα ναι, 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 Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχω ζήσει σ' ό, και ντε βαλκανικού. δεκτώ, δεκτώ. πάλι. Ε. ναι, είναι η μόνη πολύ που ξέρω. <laughs> <laughs> ε, τι γίνεται. Εγώ, α πούμε, ήταν παγίδα μας αυτό που είπε, γιατί όντω θέλει χρόνια να γίνει mm. καλός. καλό. Και εγώ δυστυχώ. Δυστυχώ. Ρε φίλε, από τα πράγματα που με προβλημάτισαν πια πάρα πολύ είναι ότι έγινα σχετικά γνωστό σε ένα επίπεδο okay. που δεν ήμουν καθόλου καλό. Δηλαδή, εμένα το πρώτο μπαμ που έκανα σε κόσμο ήταν στι πιτατάκε. Ah, okay. Και εγώ στη φίλη ημουν μόνο open micer. Δηλαδή είχα κάνει stand-up ξέρω εγώ σε επαγγελματικά. Πέντε φορέ, δέκα. Και ήσουν ένα πιτατάκι και έλεγε τα δικά σου και. Ναι, και έγινε με έμαθε κόσμο. Και ξαφνικά τώρα βρίσκομαι να έχω τρει χιλιάδε followers, που εντάξει τότε ήταν πολλοί, και να είμαι μέτριο. Okay, και okay. να με παίρνει ο Blink Mike σε Τούρκ και μάλακα... αυτό ήταν πολύ δύσκολο τώρα να σε ξέρει κόσμο. Γιατί όταν σε, από τη στιγμή που σε γνωρίζει, έχει και μια απέτηση από σένας, mm -hmm. με, Πρέπει να είσαι καλό. Ναι, ρε φίλε, αυτό που λε γιατί όχι ότι είσαι μέτριο, απλά ότι, <laughs> ότι έχει απαιτήσει ο κόσμο όταν γίνει λίγο γνωστό να δει αυτό που, α, που νομίζει ότι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ακούει τέλο πάντων. Και, και στις στι γίνεται αυτό. Εγώ σου μιλάω από τη μουσική τώρα πλευρά, mm -hmm. ότι. Και εγώ το έχω νιώσει λίγο ώρες, ώρες ότι μπορεί κάποια στιγμή να πήρε κάποιο group που είχα hype και να μην ήμουν έτοιμο γι' αυτό το hype και mm -hmm. να βγαίνω να παίξω και να μην ήμουν έτοιμο γι' αυτό. Η μπάντα σα εννοεί. Ναι. Okay. Όχι τώρα, η γαμάη. Αλλά παλιότερα, πούμε, με άλλα group που, που συμμετείχα. Ναι, αλλά στη μουσική είναι έτσι, γιατί αυτή κρίνει από το καθαρά μουσικό κομμάτι. Δηλαδή, mm. να ακούσει ένα δίσκο και σ' αρέσει. Όταν τον ακούσει live, πάλι θα σ' αρέσει. Δηλαδή. Ναι, αλλά άμα ξέρει τι γίνεται, ρε φίλε, μπορεί στο live να είσαι λίγο πιο μαζεμένο. Μπορεί να μην έχει γράψει τα χιλιόμετρα που πρέπει να έχει γράψει, ούτω ώστε να, mm. να βγαίνει έξω και να. και να τα όλα. Ναι. ναι. Και... Ίσως σε πιο ανεπτυγμένα μουσικά ανεπτυγμένα χώρε. Μουσικά ανεπτυγμένα. Τέλο Ανεπτυγμένε. Ναι, χώρε. Ε, να, να, το νιώθουν λίγο καλύτερο αυτό, α η, η, Βρετανία, όπω η Αμερική. Γιατί βλέπουν μπάντε, α πούμε, από το μηδέν και να, να, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Ενώ εμεί εδώ παίρναμε, στο alternative κοινό κυρίω, παίρναμε τι μπάντε, βλέπαμε τι ξένε μπάντε να έρχονται έτοιμε Αφού εφόσον. Ε, αυτό το είχαν κάνει μια πορεία. Οπότε νομίζω ότι όλε οι μπάτε πρέπει να είναι έτοιμε από το μηδέν. Mm. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα τώρα αυτό που λέω. Όχι, αλλά... βγάζει φουλ. Είναι μεγάλη παγίδα. Ε, ε, δεν ξέρω, σου λένε ότι πρέπει να μου προβληματίζουν πάρα πολύ. Ε, δηλαδή, ακόμα και τώρα που δεν με θεωρώ μέτρη, δεν με θεωρώ καλό, <σομίως> Αυτό δεν θεωρώ όμω εμεί το 100% μου, ας πούμε. Ε, ναι, εντάξει. δεν θα είσαι ποτέ νομίζω στο 100%. <σομίως> ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι στο βαθμό που να πω ότι ναι, 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 ναι. Να είσαι σίγουρο 100% ότι ναι, 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 ας α ναι, ναι, πούμε ναι, ναι. τώρα. Εντάξει. Θα... Ε, ρε φίλε, πόσο χρονών είσαι. 22,5. εντάξει, ρε φίλε. Νομίζω ότι. Εντάξει, έχει άλλη σχολή εσύ, αλλά εγώ νομίζω ότι στο stand-up φίλε θε, θε. Δηλαδή στα 30 κάτσου σου, εσύ που έχει ξεκινήσει από μικρό, μα λέει Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Προβλέψει για το μέλλον. <laughs> ναι, ισχύει. Δεν θα γαμούσε, ρε φίλε, όμως τώρα αυτό το podcast. Γιατί μπορεί να το κάνει με καλό στα μαθηματικά, δεν είμαι. 21 και 8. 29. Ναι, <laughs> okay, like, εντάξει. Σε... Όταν γίνονται 30 παρεπτώσει, που θα είναι 2029, ε, να μπαίνει ο κόσμο και όντω να παίρνει αυτό που έχει. Όχι, είπες, να, και... να ξανακάνουμε συνάντηση τότε εδώ και να έχει και τζάκι και ah. να σου πω, στο έλεγα με whisk και να δακρύσουμε. <laughs> να κοιταζόμαστε και απλά να δαχρύσουμε. Και να έχουμε εδώ μια οθόνη και να παίξει το αυτοκίνητο <laughs> και να σου έλεγα. <laughs> Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι. Ναι. <laughs> <laughs> να σκάσει τι φυλακέ κορυδαλλού, α πούμε. <laughs> 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 και να είμαι εγώ έτσι από πίσω. Πίσω από τα κάγκελα, για να μου πει Εντάξει, sorry, Δεν είμαι καλό στι προβλέψει. Οκ. Κάτι θέλω να σου πω τώρα. Για το τρακάρισμα. Άναι, ή... Λοιπόν, άκου τώρα τρακάρισμα. Αποκλειστικότητα, φίλε. Που δεν νοιάζεται κανεί γι' αυτό. Εγώ που τώρα για τρακάρισματα. Λοιπόν, έχω πάρει τα μάξι κοπέλα μου, το οποίο το έχω ήδη τρακάρει μια φορά, χωρί να φταίω. Mm. Και παλιότερα με ένα δικό μου αυτοκίνητο έχω χτυπήσει και πεζό. Ποια από τι δύο ιστορίε θε. Και τι δύο. Ωραία, λοιπόν. Και ένα αστείο συγγνώμη που διακόπτω, πριν να ξεκινήσει. Και εγώ στο προηγούμενο podcast που βγήκε πριν από σένα, ε, λέω Ιστερέα που πάτησα και εγώ άνθρωπο. Αλήθεια λε. Ωχ, ναι, ναι. oh, το... έχουν πολλά κοινά Ναι, ρωτήλες. αυτό. Τέλειο. Έρχεστε <laughs> συχνά εδώ. <laughs> Κάθε Πέμπτη. Λοιπόν, άμα τι γίνεται. Και γυρίζω από. Εγώ είμαι από τα Νότια, επειδή μου έχω πάει μου να του δω και γυρίζω με το μάξι κοπέλα μου. Και έχει λίγο κίνηση βουλιαγμένη. θα το πω πα, 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 λίγο πιο Μην γρήγορα. Μην αγχώνεσαι, πες το πώ θε. Και είμαι δεξιά λωρίδα και τραγουδάω πολύ δυνατά ε, τραγούδια που γουστάρω από μικρό, ρε παιδί μου. Και fail τραγούδια που με κλειστά παράθυρα, ρε παιδί μου. <laughs> το Superman is Dead από... Πώ λέγω, Our Lady Peace. <laughs> Άστα να πάνε. Και... <laughs> Και τραγουδάω εγώ, α, 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 α. <σοίλου> κάνει έτσι το τραγούδι. <σοίλου> και πάω ρε παιδί μου και έχει γίνει να τρακάρεις μας στην αριστερή Ναι. <σοίλου> Τώρα άκου <φάση>. και, <σοίλου> <σοίλου> και αρχίζει πίζει λίγο μπροστά, σταματάει μπροστά μου λίγο. Σταματά λίγο και εγώ γιατί σταματάει και μπροστά και έρχεται η άλλη από πίσω. Πάαα! Oh. Και φεύγω και χτυπάω και τον μπροστά. Oh. Πετάγεται το λάπτο που έχω από πίσω, από την, στην πίσω θέση μου σκάει κεφάλι. Ε, με, με την τσάντα εντάξει, το έφαγα λίγο έτσι. Oh. Εγώ σκεφτόμουν, Ωρε, oh, φίλε, εσωτερική αιμορραγία, ξέρω <laughs> εγώ, <laughs> κάτι τέτοιο, κλασικό. Έχω άγχο υγεία. Και κατεβαίνουμε κάτω. <laughs> η τύπησα που με χτύπησε είναι pet instagrammer. Είναι γνωστή. Ναι. Τι λες bro. Δεν έχει ακραίου followers, αλλά είναι σχετικά γνωστή. Στον κύκλο τη, α πούμε, την ξέρουν, α πούμε. Πε, στα pet, στα ναι. Πέτ, ναι. Και, η οποία έχει μέσα στο αμάξι ελεύθερου παπαγάλου. Ελεύθερου. Όχι. Ε, και κάτι κότε, οι οποίε όμω είναι κυριλέ κότε. <laughs> έχουν ένα καπελίνο, <laughs> σαν να έχουν κούρεμα καπελάκι και πολύ φουντοτά πόδια. <laughs> και έχει και αυτά σε κάτι κλουβιά, ξέρω εγώ, και ένα μεγάλο ηχείο JBL τύπου Φέρτε καμιά χωριά ε, που, που, παίζει μουσική, ξέρω εγώ, και βγαίνει έξω και ο μπροστά είναι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, είναι μαλεξίσφαιρο, ε, ψηλό, ασφάλεια κάπου Άρα δεν, δεν χτύπησε καθόλου αυτός. Αυτό. <laughs> <laughs> Μόνο εγώ <laughs> χτύπησα. Ναι. Ε, ο χειρότος που έπρεπε να χτυπήσει, χτύπησε. Και... Ε, αυτή τη, 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 την παράνοια τώρα να είναι η τύπη Instagram με του παπαγάλου, με τον παπαγάλο εδώ και συγγνώμη, είσαι καλά. Δύο φορέ λέω... αυτό γιατί και ο Ε, <laughs> Είσαι καλό, μαλάκα. Ε, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Τέλο πάντων. Ε, και εγώ εντάξει, έχω αποφασίσει ότι πεθαίνω από ιστορική μοραγία. Σταματάω ασθενοφόρο που περνάει. Σε κόλαβρο. <laughs> ναι, <ρε. laughs> και λέει, έχει χτυπήσει κανεί. Και λέω, εγώ. Και με πήραν, μπαίνω μέσα στα στενοφόρα, με εξετάζει λίγο με κάτι, φακού πραγμα... φακούς και τέτοια. Μου λέει, καλά είσαι, ε, άμα ζαλιστείς οι στο κεφάλι στο βράδυ και αυτά, μην πας νοσοκομείο, κόλλησες COVID, μου λέει. Του λέω, τέλεια. <laughs> <laughs> Γαμώ. <laughs> Ξέρεις, θα, με... θα τρέχει η αίμα από τη λίτρη και από τα αυτιά το βράδυ, θα λέω, όχι, θα κολλήσω COVID, δεν πάω. <laughs> <laughs> Τέλος πάντων, σκάει αστυνομία, δυόμιση ώρες μετά, ε, και φίλε, γίνεται το πιο επικό πράγμα. Φεύγει ο παπαγάλο και μπαίνει με στο περιπολικό, ρε. Όλα, ρε, φίλε. Ρε, σα τορκίζομαι, ρε. Σας και ξέρετε, φο... φοβάμαι ότι νομίζω ο ότι λέω ψέματα γενικά, γιατί το έχω πει σε πολλού. Ναι, ναι, ναι. Και είναι η άλλη και κάνει. Δεν θα πω το όνομα του παπαγάλου για να μην καταλάβουν ποια είναι. <laughs> και έχει, πάει... έχει μπει μισή μέσα στο περιπολικό και κάνει. Λούσι! <laughs> <laughs> Λούσι! Η και, 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 και αστυνομική δεν το παίρνουν και πολύ στην πλάκα, μου φίλε. Και λέω, γιατί δεν μπορώ να τρακάρω και να είναι μια σοβαρή περίπτωση και να γίνει κομμωδία κι αυτό, ρε φίλε, η yeah. ζωή μου. Όλη μου η ζωή είναι μια κομμωδία και δεν μπορώ να γράψω και ένα ωραίο πεντάλεπτο, ρε φίλε. Μπρο, είναι, στορκίζομαι, ειλικρινά σου το λέω. Είναι η καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει στη ζωή μου. Από τρακάρισμα ή γενικά, γενικά στη ζωή μου είναι η καλύτερη Γενικά ιστορία φίλε. ever. Αλή... Και είναι αλήθεια. Ρε, στορκίζομαι, είναι αλήθεια. Και μετά. Αυτή δεν έρχεται και να μου πει να ανταλλάξουμε στοιχεία. Μου λέει ε, τεξ, να, να, να ανταλλάξουμε Instagram μου λέει ξέρω εγώ και λέω what the fuck. <laughs> και θυμάμαι το όνομα της σπίτις ήταν ιδιαίτερο και μόλις πάω σπίτι την ψάχνω με το μικρό ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα όμως τι γίνεται ρε φίλε γίνεται ακόμα πιο τρελό. Τη βρίσκω η οποία είναι όλη μέρα όλη μέρα σε ένα αμάξι σε αυτό το οποίο ναι. ήταν νοικιασμένο. Οπότε χέστηκε αυτή εγώ έτρεχα τη κοπέλα μου. Έτρεχε η κοπέλα μου, δηλαδή. Εγώ δεν έτρεξα καθόλου. Αλλά έτρεχε η κοπέλα μου για τη βλακή αυτήν η οποία είναι όλη μέρα με ένα κινητό. Και τι κάνει, έχει τον παπαγάλο εδώ, τραγουδάει, κάνει live stories στο Instagram και τραγουδάει. Αλίκη βουλιουκλάκι και κορκολί και τέτοια. Shout out, κορκολί, αγαπάω. Ε, δεν το είπα υποτιμητικά. Και τραγουδάει και κάνει Α, λα, 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 λα. <laughs> Και δεν κοιτάει μαλάκα ποτέ το δρόμο. <laughs> και είμαι σίγουρο ότι έκανε το ίδιο πράγμα εκείνη την ώρα, ρε φίλε, και Αυτή έλεγε ότι κοίταζε το ατρακάρισμα απέναντι και <laughs> έπεσε πάνω μου. Τέλο πάντων, και τη βρίσκω, τη στέλνω στη μάνα μου, λέω Αυτή με τράκαρε. Και μου λέει Από αυτήν αγοράσαμε το σκύλο μα. <laughs> 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 ρε, παιδιά, sorry. Sorry, sorry. Σα τορκίζομαι, είναι αληθινή ιστορία, ρε φίλε. Σε κόλλα, ρε φίλε. Ναι, είναι αλήθεια. Αν Άμα θέλετε, το βάζω το χέρι μου, στη φωτιά. Εγώ το πιστεύω, full η αλήθεια είναι. Είναι τέλεια. Ρέφλεξ, δεν ξέρω πού να την πιάσω αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι το τέλειο. Αρχικά, το ότι είχε γίνει τρακάρι με αριστερά και εσεί λέτε ότι θα το κάνουμε καλύτερα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, εν τω μεταξύ. Αυτοί που είχαν τρακάρι στα αριστερά. όχι. Δεν του ένιάξε καθόλου γύρω το είδανε. Αλλά σαν να ήταν απλά Δευτέρα, ρε παιδί <laughs> μου. Ξέρεις, <laughs> δεν, ναι, ναι, δεν ναι. δώσαν καμία σημασία. Ναι, ναι, ναι. Ποπ, καλά. ναι. και εντάξει, μετά πέσει και τρει ώρε που μα φουλ, στη δουλειά. επειδή μόνο μισή λωρίδα. Τα... Ναι, μία λωρίδα είμαστε. Γιατί άργησε να έρθει και η αστυνομία και οι ασφαλιστικέ και αυτά. <laughs> και μπλέξαμε εκεί πέρα, ναι. Έφυγε σε αυτέ τι περιπτώσει, πληρώνει από πίσω εσένα και εσύ τον μπροστινό. Οι ασφαλιστικέ ουσιαστικά δεν ξέρω, ναι. Φαντάζομαι πω ναι. Η ασφαλιστική του πίσω νομίζω πληρώνει όλου. Α, έτσι. Νομίζω, ναι. Τι λε, ρε. Ναι, γιατί εσύ, α πούμε, δεν έφυγε που χτύπησε τον ε, μπροστινό μπροστά Όχι, σου. όχι. Α, και ο μπροστά του μεταξύ. Ξέρεις, ήταν όλο, ρε. Ήταν όλο. Ήταν όλο. Τέλο πάντων, ωραία φάση πάντω. Ε, το λάπτοπ χτύπησε. Το λάπτοπ που έζησε, εντάξει, ε, παραδόξω. Ε, είχα το λάπτοπ, είχα μέσα χώμα, γιατί είχα πάρει για το ένα φυτό που έχω σπίτι να το κάνω μεταφύτευση χώμα. Είχα τα πάντα μέσα. Mm -hmm. Και μου χάλασε τη μέρα, ρε φίλε, γιατί ήμουν καλά και μετά για δύο-τρει μέρε σκεφτόμουν θα πεθάνω. Ε, πολύ με αυτά. Ε, ναι, ρε, έχω άγχο υγεία τρελό. Α, και εσύ, yeah. ε. Φουλ. Εγώ, εγώ σκέψω ότι θα κάνω το εμβόλιο σε μερικέ μέρε και είμαι σχεδόν σίγουρο ότι τι δύο πρώτε θα, θα ναι. νιώθω ότι έχω πάθει θα νιώθω ότι έχω πάθει πάντα. Ναι, ε, το ίδιο κι εγώ. Ναι, 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 το ναι. ίδιο και κι εγώ. Ρέα το και γενικά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το, το πόλεμα. Ωραία, πάει και σε ψυχολόγο για αυτό το πραγμα <συσκολόγο> <συσκολόγο> το οποίο είναι σημαντικό στην εποχή μα, επειδή είναι όλα απάνθρωπα στην πόλη καλό είναι όποιο έχει την οικονομική δυνατότητα ή κάποιο τρόπο να μιλήσει. Και εγώ έχω βρει έναν άνθρωπο που με βοηθάει και πολύ και προσπαθώ να το, να το αντιμετωπίσω. Γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει από τη ζωή μου αυτό για πολλά χρόνια. Και θε... ενώ ρε παιδί μου, ξέρει, πάνε όλα. Είναι κάποιε μέρε που σηκώνομαι και λέω ρε, πώς τι μου. Τέλο <Συκλή> πάντων, sorry για τη, ο... για, τη λέξη. Αλλά σηκώνομαι κάποιε μέρε από το κρεβάτι και λέω ρε, φίλε, δεν έχω Κάτι αυτή την εποχή. Είναι όλα τέλεια, ρε εσύ. Θα έπρεπε να είσαι σούπερ χαρούμενο για κάποια πράγματα. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά που χουστάρεις. Ε, κάνεις YouTube, κάνεις μουσική. Ε, ξέρεις, κάνεις ακριβώς αυτό που θες και κάτι ρε φίλε σε σναπάρει α πούμε στο μυαλό σου και λες γιατί με, να με χαλάει αυτή η μαλακία που δεν υπάρχει καν, ξέρω yeah. εγώ. Και να μην το ζω τώρα που γίνεται. Κατάλαβε. Και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα πάω... Θα πάω θα θα το κοιτάω από απόσταση και θα λέω ότι δεν το διασκέδασα όσο έπρεπε, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Αλλά νιώθω, ξέρεις, τελευταία νιώθω λίγο καλύτερα και το παλεύω, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Γιατί, ξέρεις, υπέφερα και από κρίση πανικού, από τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν Η έχεις περάσει. Η ζωή όλη. Ναι. Και εγώ πάω στο ψυχολόγο και με έχει βοηθήσει, δεν θέλω. Εγώ ήταν μια περίοδο που πάθανε κρίση πανικού μέρα παραμέρα. Δηλαδή ήταν και τώρα σοβαρέ κρίσει. Ναι, ρε φίλε. Τι είπα, Ενώ. πια. Εγώ, α πούμε, μουδιαζα. mm -hmm. Πήγαινε πολύ γρήγορα. Συγνώμη, ρε παιδιά, το έχω γάμισε. Μην αγχώνε, το κάνω κι εγώ σε κάθε ψάρι. Okay, okay. Μουδιαζα, πήγαινε πολύ γρήγορα η καρδιά μου. Ξέρει, νόμιζα. Εντάξει, όλοι νομίζουμε ότι πεθαίνουμε εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να σάνω, ρε ναι, παιδί. Ναι, ναι, ναι τέτοια, Δηλαδή, τέτοια πράγματα πάθαινα. Ε, το ίδιο και εγώ. εγώ ζαλάδε, ε, να μην προαναμνήσω. Μούδια μα επίση το οποίο πιο... χάνει. Τρέμουλε επίση έχω πολύ. Δηλαδή, α, okay. Και δεν μπορούσα να περπατήσω γιατί έτρεμα του πολυτοπούδια μου και λέω θα πέσω κάτω, α πούμε. Ε, ναι, δεν μπορεί να αναπνεύσει χάλια, φίλοι, χάλια Δύσκολη πίστα, ναι, δύσκολη πίστα. Αλλά το καλό, mm -hmm. το, το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι η κρίση άγχου, η κρίση πανικού ε, και γενικά αυτά τα άγχη είναι πράγματα τα οποία νομίζω, νομίζω τουλάχιστον, ότι είναι τα πιο εύκολα αντιμετωπίσιμα όσον αφορά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ah, σε ναι. σχέση με άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω δηλαδή, και έτσι έχω καταλάβει ότι αντιμετωπίζονται τέλο πάντων. Σίγουρα. Καλό είναι να πα έναν ειδικό άμα έχει. 100%. Ναι, θα σε βοηθήσει πολύ. Ε... Ε, ναι, εγώ σου λέω σκέψη. Το αυτό. Εντάξει, πολύ χαζή αντιμετώπιση. Απλά μετά προς από ένα σημείο συνήθω θα παθαίνω χριστιανικό. Οπότε μετά δεν τρώμαζα τόσο. Οπότε ναι. δεν κλιμακωνόταν τόσο. Αυτό ήταν. Ναι, φίλε, ναι, 100%. Και έτσι παραδόξα τη γλύτωσε για μερικού μήνε. Δηλαδή, επειδή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν πάθει κρίση πανικού, επειδή αν χώνεσαι κι άλλο, μετά κλιμακώνει και μετά χάλια. Ε, Ισχύει. Ε, ναι, οπότε μόνο σπάσει. Α, οκ, okay, πάλι κρίση Έφευγε πιο γρήγορα. Αλλά δεν είναι τρόπο να αντιμετώπισε αυτό. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ναι, πρέπει, ο, ουσιαστικά αυτό που πρέπει να βάλει στο μυαλό σου είναι ότι εσύ το δημιουργεί. Εσύ ναι. το ότι δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είσαι καλά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είσαι καλά. Ε, και ότι όλες αυτές οι σκέψεις είναι σκέψεις ε, που εμμονικές αιμον, σκέψεις μπορεί να κάνεις Α, άκουσα ένα κράκ στο αυτί μου, άρα mm. τι μπορεί να είναι αυτό, αυτό, άρα αυτό, άρα αυτό Και σε πέντε λεπτά έχει κρίση πανικού, οκ, okay. Mm, okay. Mm, mm. είναι εμμονική σκέψη κατά κάποιο τρόπο ε, Disclaimer, δεν ξέρω τι λέω, δεν είμαι ειδικό, ενώ κατάλαβες το λέω με το δικό μου τρόπο καφενιακά τώρα, έτσι Ναι, 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 ναι Αλλά έτσι το εκλαμβάνω εγώ όχι, είναι και πολύ ωραίο που το, το λέμε. Και όλο και αν κάποιο παιδί μα ακούει και. Εννοείται, ειδικό πάντα. Αυτό. Ε, και, και εγώ, που είμαι ψυχολόγο, φίλε και με έχει βοηθήσει πολύ. Και σκέψω ότι τα πρώτα πράγματα που μου είπε και με έχει βοηθήσει ήταν ότι. ότι να σταματήσουν να με εκμεταλλεύονται οικονομικά. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλο κλικ αυτό. Την ευχαρίστησα. Τη έδωσα 80 ευρώ για σήμερα. Εννοείται. Και λέω, βρήκα σουγκαρντάντζι. Για τα αστεία τα δεν Ναι, το, το κατάλαβα. <laughs> <ένας>. <laughs> Ελλά, και που λε, εγώ κάποια στιγμή, ρε φίλε, πήγαινα από βούλα κλειφάδα να πάρω κάτι από το μαγαζί του πατέρα μου. Ε, το μαγαζί που δουλεύω, ο πατέρα μου, δεν είμαστε πλούσιοι να έχουμε μαγαζί στη κλειφάδα. <laughs> και, και έτσι όπω κατέβαινα, όπω είναι από τη βούλα, θα καταλάβουν την έξοδο του ασκληπίου, έβγαινε από το ασκληπίο ένα γέρο με την κόρη του. Και πετάχτηκαν μέσα στη μέση του δρόμου. Ένα. Και η κόρη πρόλαβε να γυρίσει πίσω. Ο πατέρα όχι και τον χτύπησα. Κάτσε, συγγνώμη, γελάω, είναι νευρικό. Είναι Είναι τα κλασικά που σου λένε κάτι σύμπρο σοβαρό και ξαφνικά γελάει σαν αντίδραση. Δεν γελάω. Άρα εσύ, μα χτύπησε σοβαρά, δηλαδή. Έκανα. Έστριψα, μπήκα αντίθετο ρεύμα. Τι λε, μπρο. Αυτό πίστεψε ότι θα προλάβει να περάσει απέναντι. Και έπεσε, ρε παιδί μου, έτσι στο πλάι μεταξύ θέση συνοδικού και μπαρμπρίζευε. Στο πλάι και έπεσε λιπόθυμο και νόμιζα τον σκότωσα αυτή. Εκεί πώ ένιωσε. Ε, νόμιζα τον σκότωσα άνθρωπο. Δεν είχα σοκαριστεί φουλ. Ρε φίλε, όμω εκεί. Δεν φταίει όμω και πολύ εσύ. τι να κάνει. Το είπε και ο άνθρωπο αυτό. Μετά γίναμε φίλοι κομπλέ. Ήταν οκ ο άνθρωπο και αυτά. Αλλά φίλε, δεν ξεχνά ποτέ τον ήχο που κάνει ένα ανθρώπινο σώμα, φίλε, στο αμάξι. Χαίρε, ήταν περίεργο. Ναι. Τέλο πάντων, αυτά τα ευχαριστώ. Πολύ statistically... ευχαριστικό, φίλο αυτό. που... να, πούμε. εμένα με αγχώνει πάρα πολύ. Και εγώ οδηγάω και πολλέ φορέ έχει μπει μηχανάκια ανάποδα και τέτοια. Πού ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει και κάτι πολλέ φορέ. Θα να... φάτα γκάζι μου, ξέρει. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Θε μπροστά και να μην καθόλου. και εν τέλει, εντάξει, το κουβαλά μαζί σου για μια ζωή αυτό. Ναι, ρε φίλε, ναι. Άσχετο να αλλάξω λίγο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Να το πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ναι, ναι, ναι. Πόσο και φάνηκε. Νεκρέ φώκες. φώκε. Εδώ έχει και έναν μπαμπά φώκια κάπου. Ποιο ε... έχει αγοράσει φώκια. Εγώ εγώ έχω χώρα. Εσύ έχει αγοράσει ναι, 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 Είναι τα αντίστοιχα bitcoin ναι, 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 ναι. τα περιβαλλοντολογικά. Ναι, ναι, ναι. Για πώς... Θέλω να πούμε και τα bitcoin μετά. Ωραία, θα πούμε γιατί είμαι άσχετο. Mm. Αλλά... <laughs> <laughs> οι φώκε. Ε, Πόσε έχει. Ρε φίλε, έχουν γίνει πολύ γρήγορα αυτά τα πράγματα. Ήταν κάτι τύπη. Εκεί στην Κρίν. Δεν το λέω τώρα. Τι είπα την πρώτη στιγμή. Εκεί στην Κρίν. Που κάτι μου. Σε μια πυραμίδα μπήκα, έδωσα τα στοιχεία μου, μου παίρνουν λεφτά την κάρτα. Δεν, ασχολούμαι. Καλά και δεν έχει. Εγώ θα απαιτούσα να δώσω όνομα στη φώκια, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν γίνεται. Και θέλω να μου στέλνει και φωτογραφίε στη φώκια μου, ρε φίλε. Θα σου πω, δεν ξέρω αν γίνεται γιατί στον Αρκτούρο που είχα. Τότε που δεν στην Αρκούδα. Όχι, δεν ήταν εκεί. Φαντάζεσαι την ιστορία. και να είχα στον Αρκτούρο, ξέρω ένα φυλάβιο. <laughs> Και μαλάκα, είναι αρκούδα. <laughs> <laughs> ε, ναι, Στον ακτήριο που είχα, είχα γίνει, πώς λέγεται αυτό πάλι, ε, θελοντής... Όχι, ε, πώς λέγεται. <laughs> μπαμπάς. Μπαμπάς αρκούδας. Πόσα ζώα έχεις, ρε μαλάκα. <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> αυτά <laughs> τα ζώα που έχεις, φώκια, αρκούδα, καμυλοπάρτετα, τα έχουν μόνο οι ροκστάρς, ρε φίλε. Και σκέψω οι αδερφοί μου. Σκύλο έχει. Ορίστε, σκύλο δεν έχω, όχι. Αλλά οι αδερφοί μου που είναι πέτει στην Instagrammer, έχει κάτι παπαγάλο του κότσου και τα Ναι. Και αυτό στην Αρκούδα, απλά είχα δώσει και πάλι κάτι χρήματα και απλά είχε το όνομά τη μου. Μίτσο λέγονταν η Αρκούδα. Την είχε πει Μίτσο. Όχι, λεγόταν ούτω ή άλλω Μίτσο. Ανεβαίνει η αξία τη. Δεν ξέρω. Θα ήταν τέλειο να επενδύσει σε ζώα. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν γαμάτο. Ή μετά αυτό που σου έλεγα να φτιάξει ένα στρατό από φώκε να να δίνεις ξέρω, 600 ευρώ το μήνα για να έχει 800 σοφόκες ξέρω εγώ και μετά να τις οργανώσεις και να κάνεις επίθεση σε κάποιο κράτο με τις φόκες Αυτό είναι τέλειο ναι Γαμάτο θα ήταν, θέλω και εγώ να αγοράσω να, να γίνω ανάδοχο. ανάδοχος Ανάδοχος, μπράβο, δεν είναι λέξη ναι, Τι θέλεις να πεις για bitcoins Έχεις bitcoins Δεν έχω Συγγνώμη παρένθεση μεταξύ Ήρε ξέρεις τι γίνεται είναι τα πράγματα που είναι και νιώθω άσχημα. Ε, ξέρεις, έχω... Δεκα... Αυτό δεν πάει καλά μέχρι στιγμή. Αλήθεια, έχω πράγματα ναι. ε, <laughs> είμαι ανάδοχος 19.000 ζώα, ας πούμε. <laughs> και, ναι, και ναι. ταυτόχρονα βλέπω διαφήμιση στο... στην τηλεόραση. Γίνει ανάδοχος παιδιού και λέω, έλα τώρα... <laughs> <laughs> ναι, ρε φίλε, όντω. Ε, σου... είναι ηρωνικό αυτό. Είναι super ηρωνικό, ρε. εκεί που θα πρέπει να είναι ο ανάδεχο. Είναι... Καλά, πάντα. Στα δύο αξίζει. Στα δύο αξίζει. Αστείευα. Ναι, ναι, ε, Απλά υπήρχε κάτι καμουτό. Σκέφτεσαι πότε ότι θες να γίνει μπαμπά. Όχι τώρα, ενώ σκέφτεσαι ότι θε να κάνει οικογένεια στο μέλλον. Ε, ναι, φίλε, η αλήθεια είναι αυτή. Okay. Ε, πιστεύω ότι θα ήμουν ένα πολύ καλό γονιός. Και ε, εγώ το πιστεύω. Ότι θα ήμουν ένα καλό γονιό ναι, ναι, ναι. εγώ. Έτσι, όπω βλέπω έχει πολύ καλή φάτσα. Ενώ. Α... Φαίνεσαι καλό άνθρωπο, τότε φαίνει πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όταν θα βαράει τα παιδιά μου, <laughs> <laughs> δεν θα το καταλαβαίνει η κοινωνία. <laughs> δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα <laughs> στη γειτονιά. Όχι, ας τι είπαμε. Όχι, θα ήθελα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι, είναι ορθιά να έχει παιδιά, α πούμε. Είναι ωραίο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω θα ήμουν και. Αυτό που λέμε χάζε μπαμπά, πιστεύω θα ήμουν, α πούμε. Οκ, okay, οκ. Okay. Εσύ θα ήθελε να γίνει γονιό. Είμαι, ρε. Πλάκα, όχι. <laughs> ε, ναι, εννοείται. θα ναι, 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 ναι. <laughs> <laughs> Μαλάκα, <χει> έχεις την, την ταινία το Στρέλα. Όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Όποιος την έχει δει κατάλαβε το ότι Να σου πω, να σου κάνω spoiler. Ε, νομίζω έκανες ούτσι άλλος. Τι. Κάτι. Τι για... κατάλαβες δηλαδή. Ότι οι πρωταγωνιστές είναι συγγενικά πρόσωπα. Όχι δικό μου, αλλά Spoiler alert. Θα βάλουμε disclaimer όταν τελειώσει το spoiler στο timestamp, πάνω στο βίντεο. Ωραία, εντάξει, spoiler, τώρα αρχίζει το spoiler. Είναι ένα τύπο. Εσύ δεν θα, θα τη δει την ταινία. Όχι, ποτέ. Ωραία. <laughs> <laughs> είναι ένα τύπο που κάνει σεξ με έναν trans ε, άντρα mm -hmm. που εκδίδεται και ανακαλύπτουν μετά ότι είναι μπαμπά και γιο. Ah. Ακραίο φίλο. Ναι, οκ, okay. άρα είναι ουσιαστικά το. Πολύ ωραία ταινία. Mm -hmm. Πολύ ωραία ταινία ο, ο Ιδίποδα είναι πρακτικά, απλά με άλλο όνομα. Αυτό, κάπω έτσι. Ναι. Ε. Που έχουμε γίνει πολλέ ταινίε. Α, και το. Την τα Σπόλη τώρα. Ο... Δεν λέγεται Ιδίποδα, ε. Ιδίποδα. Ναι, οκ. Okay. Ε, Εντάξει, αυτό δεν είναι spoiler, νομίζω. είναι αυτό, θα... αυτό που. δεν θα... που... <laughs> <laughs> φαντάζεσαι. <laughs> ε, φίλε Ηλιάδα, μην κάνει spoiler. <laughs> ε, ήμουν χθε σε, ένα, σε ένα βιβλιοπωλείο <laughs> ναι. και μου κάνει η μάνα μου για το ανιψάκι μα ε, το δικό μου ψάκι δικό τη τώρα, τι θεωρείτε γκονάκι, τέλο Και μου κάνει, θα του πάρω του 12 μύθου του, του Ηρακλή. Άθλη του Ηρακλή. Και τη λέω, 12, 10 δεν ήταν. Και είναι μια φάση με λέγα πώ γίνεται να το ξεχνά αυτό το πράγμα. Ε, έχει καιρό να ασχοληθεί. Ναι, αν βγει ήταν 10 και 2. Παλιά σχολιόμουν, ξέρει, με του άθλου του Ηρακλή. Ναι. Ναι, τώρα δεν ασχολούν πια. Ε, εντάξει, ξενέρωσα με τον πρόεδρο. Κάτι έλεγε. Ένα spoiler πλήρω. Ναι, ότι και σε μια Ιαπωνέζικη. Όχι Ιαπωνέζικη, τώρα πώς λέω. Το, το προφίλ. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Κορεάτικη, ναι. Μ' αρέσει που λε Ιαπωνέζικη. Γεμίζει το στόμα. Ιαπωνέζικη. το, κάνω και εγώ αυτό. Ναι. Ιαπωνέζικη. Εγώ δεν μπορώ να πω δεν μπορώ να το πω. Ιαπωνέζικη κι εγώ. Ε, ναι, όχι, τελικά ήταν Κορεάτικη. Ε, το προφίλ, λέω, κάτι αντίστοιχο γίνεται. Α, οκ, okay. mm. okay, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω, εγώ φρικάρω και πολύ με τι ταινίε. Ρε φίλε, τα... εγώ γενικά είμαι του άνθρωπου που τρομάζουν πάρα, μα πάρα πολύ. Δηλαδή, με επηρεάζει. Με ταινίε. Φουλ. Φιλε, Πρέπει να το κοιτάξω, α κάποιο. Μη δει χόρο μαζί μου. Φιλε, μη δω χόρο γενικά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ε. Λοιπόν, φιλε, oh. είμαι. Φουστάνω να τρομάζω κόσμο. Ωραία, oh, φιλε. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω αυτέ τι μέρε. Εμένα με την κοπέλα μου. <laughs> Και έχω, έχω, σκεφτεί το σχέδιο. Χθε βασικά πήγα να κάνω ψέμα ότι αποκοιμήθηκα και αποκοιμήθηκα όντω. <laughs> αλλά σήμερα πρέπει να πιάσει ή αύριο τέλο πάντων. <laughs> θα κάνω ότι κοιμήθηκα. Θα κάνω ότι κοιμήθηκα. Και κάποια στιγμή μετά από κάνα τέταρτο θα σηκωθώ και θα πάω στον τοίχο και θα αρχίσω να μιλάω. Γιάννη, <laughs> και εσύ, και εσύ εδώ. <laughs> και εγώ. Και θα μιλάω κανονικά, θα πιάσω κουβέντα με τον τοίχο και θέλω να δω τι θα κάνει, ρε φίλε. Δεν το καταλάβει, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Θα, θα σπάσει. Θα γελάσεις. Δεν νομίζω. Όχι, δεν γελάσω, γιατί όταν μπαίνω, μπαίνω, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνω. Και θα, θα σας στείλω και βίντεο και θα το στείλω και στο μαλλιάτσι γιατί του έχω πει να με βάλει ένα μικρό ρόλο στην ταινία του και μου λέει ότι θα μου δώσει ένα κομπαρσιλίκι, mm -hmm. αλλά πιστεύω ότι το λέει έτσι επειδή τον έχω πρίξει <laughs> και θα του στείλω και την κασέτα μετά, να, τη δει okay. να με σαν ότι σιών, ξέρω Πάτσε και αυτό με το. Εγώ. Και εγώ το έχω κάνει αυτό που λε ότι θε να κάνει μια πλάκα στην κοπέλα σου και να το και τελικά κοιμήθηκε όντω. Είχα κάνει ακριβώ το ίδιο στην δικιά μου. Ε, που για πλάκα ήθελα να κάνω και να λέω και να έχω πατήσει και την απάτησα όντω τελικά. <laughs> <laughs> την Μαζί μου, ε. ναι, <laughs> ναι, ναι. Αυτό είναι, ρε φιλέ. Ε, Πώ είχε φάνη που είχε έρθει στο ήλιο ρίχτο, ενώ σου άρεσε η φάση. Ε, φίλε, φουλ, ναι, το ήλιο ρίχτο είναι το podcast σα. Ναι, το podcast. σα. Αρχικά μου φάνηκε πάρα πολύ τιμητικό, ρε φιλέ. Ε, μπέσα, γιατί ρε φιλέ τώρα στο Ηλιά ρίχτο. Είχατε φέρει κάτι τρομερού καλλιτέχνε, α το ένα το άλλο. Παιδιά, σοβαρά, μετά από εμά και μετά με το γύρισμα το δικό μου με τον Αλέξη Τρομαλιάτση, ήταν καλεσμένο ο Mad Α, ah, ναι, και τώρα yeah. βγαίνει εγώ έξω από τον Booth και βλέπω το Mad Clip χαλαρό. Και εκείνησα νιώσα, <smuch> δεν ξέρω, φίλε, πολύ περίεργα. <laughs> <laughs> ότι είμαι στην ίδια χρονιά Μ' αρέσει Clip. όταν συναντιούνται οι καλεσμένοι μεταξύ του. Χαμάτο δεν είναι, φίλε. Έχω χάσει καλό σε full. Ναι, ναι, πολύ πλάκα. Δώσαμε τη Ακόμα δεν το έχω πλύνει. Μυρίζει <laughs> ρε φέρε μάτ κλικ. Είναι θα... μάτ, Δεν ξέρω αν θα έρθω. Δεν νομίζω να έρθω. Λε να έρθει. Εν τέρε, φιλέ. Εγώ έχω φάει πάρα πολλά άκυρα στο podcast. Πάρα πολλά. Από ποιου, πε. Να το πω. Ναι, πε, ρε φιλέ. Τώρα εδώ είμαστε μεταξύ μα. Κάνει να το πω. Εντάξει. <laughs> Δεν θα το πω, εντάξει. Θα... Κάντο... Κάντω... Κάντω... Ωραία, άκου θα κάνουμε. Θα περιγράψει έναν που ήρξε ακυρό και θα προσπαθήσουν να τον βρουν στα comment. Οι πέντε άνθρωποι που θα το δουν αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ε... Τώρα έχουμε πιο πολλού από όσου θα το δουν με ένα καλεσμένο έτσι εδώ πέρα. Τι κοινό. Τι πάντων, πέσει εσύ. Α, Όχι, ρε, εντάξει, μια χαρά θα πάει. Ε, λοιπόν, είναι τραγουδιστή. Κύπριο. Ε, πολύ γνωστό. Ο, Σαρμπέλ. ο Σαρμπέλ δεν είναι Κύπριο. <laughs> όχι. Ε, πολύ γνωστό και έχει παίζεται γενικά σε παραλίες. Ήταν σε group. Δεν νομίζω. Okay, άλλος. και ένα τραγούδι θα το ακούσει σε παραλία σίγουρα. Κύπριος τραγουδιστής. Pop. Rap. <Ρα, Όχι. Rock. <Ροκ>. Όχι. <laughs> Έντεχνος. Αχ, εσκάλωσες τώρα. Δεν θα πω. Και αν τον βρεις δεν θα πω όμως αν είναι αυτός. Εντάξει, άστο τότε. Εμείς δεν έχουμε φάει πάρα πολλά, ακυρά. Δηλαδή, έχουμε φάει ελάχιστα. Ε, το άκυρο που θα φάτε είναι θα σα πούνε δεν μπορώ να έρθω ή δεν θα σε απαντήσουν καν. Γιατί εγώ να μην απαντήσουν καν δεν Μα Μας είναι... έχει τύχει δεν, δεν κάνω αυτή στι... Μας έχει τύχει το εξή. Ναι. Ε, επειδή κάνω εγώ κάτι αντίστοιχα βιντεάκια, δεν μπορώ να έρθω. Και την επόμενη εβδομάδα έχει πάει σε άλλο oh, podcast. Ναι, ναι, ναι. <laughs> αυτό μα έχει τύχει μια φορά. Αλλά τον αγαπάω αυτόν που το έκανε, οπότε δεν κρατάω κακία. Θε να μα πει ναι. είναι. Είναι ράπερ. <laughs> Γαμάτο. Μέχρι εκεί. Οκ, οκ. Μόνο αγάπη του έχω. Εντάξει. εντάξει. το δέχομαι. Ε, εντάξει, εμένα το κλασικό. Ή δεν θα μου απαντήσουν, θα μου πούνε. Αυτή, εντάξει, μπορεί να είμαι και δικαιολογή. Αυτό το κλασικό. Το κάθε τη με πιεσμένο και τέτοια. Εντάξει, <σχ> ναι, τέτοια, ναι, τέτοια, ναι. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Ρέφε, ναι, ναι Εγώ, ε, το βρίσκω super, Εντάξει, πέρα μπλάκα, το βρίσκω σούπερ. σεβαστό το να μην έρθει κάποιο. Δηλαδή, αυτό έλειπε τώρα να μπορούμε και όλοι. να είναι. και ειδικά εγώ που δεν έχω και παρακαταθήκη σε βίντεο και τέτοια, έχω κάνει ναι ούτε δέκα podcast α πούμε. Εντάξει, οκ, okay, δεν έχει ναι, σημασία. Εντάξει, θέλω να πω ότι είναι είναι οκ, okay, α Εγώ το δέχομαι. <coughs> Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντω αυτό το format ρε, φίλε, αυτό που σου λέγα και πριν. Και χαίρομαι που βγαίνουν πολλά podcast Και στο είπα, από το πρώτο επεισόδιο σου στείλα μήνυμα ότι. Ναι, ναι, σου λέω γαμόρε, φίλε, μπράβο, ξέρω εγώ. Ε, και μου αρέσει που στείνεται μια σκηνή έτσι και στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ και του ηχητικού podcast. Δηλαδή, mm. έχει αντικαταστήσει κατά 50% τη μουσική μου. Δηλαδή, από, ακούω 50-50 πλέον ραπ και γραφίτι. Ήθελα να το βγάλω. και μέσα να, ναι. στην ομιλή. Ε, ναι, και εγώ χαίρομαι. Φούλα, ανεβαίνουν πολύ τα podcast. Εγώ το γουστάρω πάρα, πάρα πολύ. Είναι εντάξει, ωραίο, ωραίο, το ήξερα ρε. από πριν θα μου αρέσει και ήθελα χρόνια να το κάνω. Αλλά φίλε, τώρα που το κάνω είναι ένα άλλο κόσμο. Δηλαδή, έχω γουστάρω πάρα πολύ. Όλα ναι, αυτά, ναι. Ότι, ότι φέρνω ανθρώπου διαφορετικών ειδών. Και αυτό είναι και ο σκοπό μου. Ναι. Είχα, φέρει είχα φέρει κάποια επεισόδια πριν. <laughs> 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 ε, <laughs> Ένα... Λίγο πριν κάνουμε το εμβόλιο. <laughs> Λίγο πριν κάνουμε το εμβόλιο, ναι. Είχα φέρει έναν ναι, επιστήμονα και λέγαμε για μαύρε τρύπε. Έχω φέρει κομικού, έχω φέρει ράπε. Οπότε είναι πολύ ωραία αυτή η diversity που υπάρχει. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, ρε φίλε, εγώ σκέφτομαι αυτό μου σε 10 χρόνια από τώρα, αν το κάνω ακόμα. Ότι θα έχω τσάμπα πληροφορία γνώση, α πούμε. Αυτό είναι το πιο. Σ... Χωρί πλάκα τώρα. αυτό είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε, ότι. Και για σένα και για, και για μας που το κάνουμε και για αυτόν που θα το ακούσει. Μπράβο και για τον κόσμο. Είναι ότι ρε, ξέρει τι μου την είχε σπάσει. Μου την είχε σπάσει πάρα πολύ αυτό το ότι πήγαινε κάπου και σου λέγανε ε, Η νέα γενιά έχει attention span 13,5 δευτερόλεπτα και αυτά. Και εν τέλει, από ό,τι αποδείχθηκε, α πούμε, το μυαλό σου το, το εκπαιδεύει. Και δεν, πάντα θεωρούσα βλακέ αυτό με το attention span και πόσο είναι. Α φτιάξουμε 1,5 λεπτό τραγούδι, Γιατί δεν κρατάει παραπάνω το attention span του, 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 του πιτσυρικά. Ούτε καν, ρε, φίλε. Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό ρε παιδί μου ότι ε, θα μπαίνουν πλέον ο, κο, ο κόσμος πλέον πλε, δεν μπορώ να μιλήσω μαλακά ο κόσμος πλέον μπαίνει στη διαδικασία να, να δώσει βάση και να σε, σε μια εκπομπή που είναι λόγου <μ |ko|> Και που μπορεί να πάρει και δύο πράγματα από κάποιου ανθρώπου. Και ότι δεν, δεν ισχύει αυτό με το, ξέρεις, δεν ισχύει ότι είναι τόσο πια η προσοχή μα αλλού για αλλού, ή είμαστε τόσο σαν γενιά τόσο χαζοί, α πούμε. Καλά, δεν πιστεύω ότι είναι χαζομάρα. Εγώ διαφωνώ Χαζομάρα, κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σκέψτε ότι και τα podcast ακόμα, και το βλέπω και από τον εαυτό μου και γενικότερα από ό,τι έχω ακούσει. Ε, δεν καθαριβάλλει κάποιο να το Vindcast, πούμε, βλέπει τώρα. Λίγοι θα κάτσουν να το δουν να κάθονται στον υπολογιστή του ναι, 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 ναι. και να ζητάνε. Θα κάνει κάτι άλλο ταυτόχρονα. Ωραία, θα σου πω. Ναι, ναι, εννοείται. Και εγώ αυτό. Θα πάω σε μια δουλειά, θα ακούσω ένα podcast. Θα κάνω δουλειέ στο σπίτι, θα παίξω μάνατζερ, θα ακούσω podcast. Αυτό. Σκέψω όμω έναν τύπο έτσι, εμένα. Mm. Να παίζω ένα game και που δεν χρειάζεται να έχει τον ήχο α πούμε, manager, να παίξω ναι. wow ή οτιδήποτε. Ε, καλά, εκεί χρειάζεται λίγο. Αλλά. Σκέψου παράλληλα από το να ακούω μουσική, να ακούω κάτι το οποίο μπορεί να μου αφήσει κάτι. Ναι, οκ. Okay, Δεν είναι full. κάτι έξτρα, α πούμε. Ναι, ρε, μα, μα και εγώ, δεν το αυτό κάνω. Εγώ. Δυστυχώ τον να δεν μπορώ να το κάνω. Δυστυχώ γιατί δεν συνδέεται το, το με. Δεν έχει αούξ. Ε, hey, JBL, ρε. Ένα οχιάκι. Εγώ αυτό κάνω. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Καλή κίνηση είναι. Αλλά mm. διαδικασία πρέπει να τη φορτίζει. Το λέω τύπο που κουβαλάει μια κόκκινη κάρτα, ξέρω εγώ. Ε, ναι, ναι, ναι. Σκί, σκί, σκί. <laughs> ε, Αλλά ναι. Ε, ε, σκέψει πολλέ φορέ τώρα, ειδικά για την έρευνα του podcast. Επειδή εντάξει, δύσκολα μπορώ και εγώ να συγκεντρωθώ και να δω μόνο αυτό και να μην κάνω κάτι ταυτόχρονα. αναγκαστικά παίζω LOL. Α, οκ, οκ. Για να ακούω το podcast ταυτόχρονα. Οπότε και παίζω LOL και δουλεύω. Ωραία. Κατάλαβε. Και είναι και ευκαιρία, λέω. Sorry, ξέρω εγώ, παιδιά πρέπει να δουλέψω για το podcast. Μην είναι πάλι, ξέρω εγώ. Εγώ παίζω manager, οπότε εσά με το LOL δεν σα καταλαβαίνω. Έπαιζα και εγώ manager παλιά. Πολύ αλλά τώρα αυτή η συζήτηση θα ενδιαφέρει 4 τέσσερα άτομα, αλλά δεν πειράζει. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο ένα. Ή 30.000 μέλη του Football Magic Greek Community. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Για συνεχίσε. Ρε φίλε, εγώ μόνο τύπο που απλά έβαζε φουλ ε, επίθεση okay. και το άφηνε. Ε, όχι ρε φίλε. <laughs> ναι. Εγώ παίζω λάσπη μόνο. Η λάσπη είναι οι μικρέ εθνικέ. Δεν, δεν γουστάω να πάρω United, ξέρω mm. εγώ, και να έχω κάτω εκατομμύρια budget. Ή, κάτω εκατομμύρια, ένα δι budget, ξέρω εγώ. Παίρνω εκεί πέρα. Τώρα έχω πάρει του Spartans Blythe. Okay. Είναι στο Vanarama League, είναι η τελευταία κατηγορία Αγγλίας που έχει το manager. Α, είσαι από αυτού, ναι. Και την έχω ανεβάσει δύο κατηγορίε, ναι, καπάκια. Ναι. Έχω ένα συγκεκριμένο Έχω μια συγκεκριμένη τακτική τέλο πάντων που θα την αναλύσω στο... σε κάποιο podcast που θα αρχίσω για το Football Manager κάποια στιγμή. <laughs> <laughs> Α, θα αυτό. Αλλά έχω μια πολύ συγκεκριμένη τακτική που πιάνει. 4-2-3-1. <laughs> Σύστημα. <laughs> <laughs> ε, Παίχτες πιεσ... ε, ε, με αντοχή και δύναμη και ταχύτητα, τίποτα άλλο. Και πίεση μόνο. Μόνο πίεση. Τέλεια. Ε, εγώ, ο αδερφό μου γενικότερα είναι πολύ. Μεγαλύτερο ή Είναι μεγαλύτερο και αυτό είναι, αυτή είναι η παγίδα. Καλή ερώτηση. Ε, πάντα το vibe, παιδί μου. Ε, του ότι είναι ο μεγαλύτερο αδερφό και ξέρει περισσότερα πράγματα από μένα. Πώ τον λένε, Παύλο. Κωνσταντίνο. Α, okay. ναι, καλή προσπάθεια. <Καλώς, ε, και ρε, μου, ξέρει κάθε φορά μου λέει. Επειδή ό,τι παιχνίδι έπαιζε το είχε πει ο αδερφό μου πολύ παλιά, ξέρω εγώ. Έτσι, ρίχνει καλώματα και σε κάποια φάση, ρε, ήμουν τώρα αυτό το μάτζερ 2012, α πούμε. Εγώ μου γυμνάσιο, δεν ξέρω τι ήμουν, δεν θυμάμαι δημοτικό. Και μου λέει λοιπόν θα πάρει ένα παίκτη από το Λεβαδιακό. Α, Εγώ τώρα Α, κάτσε. Το Λιμπερόπουλε ήταν το πιο πιτσυρικά που ήταν ένα λίγο αργότερα. Ναι, αλλά δεν ήταν καν Χόντερ Κιντ. Ήταν ένα. Οκ, οκ, οκ. Ένα άνθρωπο έρφυλο που παίζει να. ήταν και συνάδελφο του αδερφού μου στη δουλειά, α πούμε. Δηλαδή. Πέει 8, φίνησε και 4. Και, ναι, οκ. Μπάτζετ, έκανα τύπου 3.000 ευρώ τον αγορά. Και εγώ ήμουν σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν ήμουν τύπου σάλ και κάτι τέτοιο, ξέρω Άσε είσαι σαλονάτο, εσύ. ναι, ναι, με αυτού. Τέλο ε, πάντων, θα σου πω. Βασι... Συνέχιζα παίρνω Λάρισα γιατί την υποστήριζα παλιά. Yeah, ε, είσαι από τη Λάρισα. Όχι, αλλά θα σου πω σε ένα λεπτό. Ε, Τέλο πάντων, και τον παίρνω πα πα στη Σάλκε, τον βάζω βασικό. Καμία σχέση στο επίπεδο. Και έφυγε για κάποιο λόγο τώρα ένα μπάκι του παιχνίδι. Και τύπω γίνεται πρώτη χώρα στην Bundesliga. Τέλειο. <laughs> 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 με κάτι στατιστικά τώρα απίστευτα χάλια. Και να έχει βάλει 35 κόλπου σε μια σεζόν. Και μάλιστα ο αδερφό ήταν μετά σε Ποιο είμαι, α πούμε. They see me rolling. <laughs> ναι, ναι, αλλά είναι δύσκολο. Και ειδικά είναι και το άλλο τώρα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά είσαι προπονητή σε μια ομάδα που σφαίρε, ρε παιδί μου, αυτή είναι η φάση. Και άμα θε να αγοράσει ένα παίκτη και δεν τον δίνει η ομάδα. Ε, όσο παζαρέ για να κάνει, δεν θα τον πολυδώσει. Και εγώ καταλήξω να πάρω το. Το Μπέτσα, υπάρχει τίποτα Ε, τώρα δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, έναν άνθρωπο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εγώ παίρνω φουλέλνε όταν παίρνω. Κι εγώ, και εγώ παίρνω. Ναι, παίρνω το γουστάρω. Ε, και είχα πάρει τον Μπέτσα τώρα, έναν άνθρωπο που έπαιζε ξέρω, στη, ε, στα, στα, στα Τρίπολης, 25 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Έχει δώσει έτσι. Ναι, τάριξ. γιατί δεν τον δίνανε με 100.000 και λέω. Ε, 25 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια. Τέλειο. τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Όχι, εμένα φαντάζε ο Πέτσα, να θε να πα στη Σάλκε και να σου βγάζει το παιχνίδι την ώρα που παίζει ότι δεν θε να πα. Την Α, ώρα που ναι. είσαι ο ίδιο. <laughs> <laughs> <που θες, laughs> ναι, ναι. Μα θέλω να πάω. <laughs> 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 Ισχύει. Πώ θα νιώθουν οι υπόθεσει που παίζουν φιλμάντζερ. Να σου πω ένα μυστικό. Ναι. Ε, έχω κάνει ραπ. Τι λε, Ρε. Πολύ μικρό, 14 χρονών. Το έχει. Το έχω ηχογραφημένο κάπου, ναι. Και. MCF Yardis. Αλλά δεν υπάρχει online. Οκ. Okay. Το θε να το ξανασχοληθεί με αυτό, Όχι. Okay. Αλλά ε, ήθελα να την, να την εκφράσω τώρα αυτή την, την πληροφορία και έξω να τη βγάλω. Ε, χαίρομαι μου τη μοιράστηκε. <σχει> Άλλο νομοσκοινό. Έχει κάνει και εσύ ραπ. Ε, εγώ έχω γραφεί και κομμάτι, δεν το έχω βγάλει. Πο, ε, κάτσε περίμενε. Σοβαρό ράπ ή. Τζερζιλιάρικο. Πώ πώ. Τζερζιλιάρικο. Okay. Το πήγαινα για σοβαρό. Αλλά βγήκε τζερζιλιάρικο. Αλλά βγήκε τζερζιλιάρικο και τώρα σε όλου το πουλάω σαν. ήταν τρολιά. Ήταν, ήταν τρολιά. MC κάτι ήσουν να ω πιλιο ε, σου. Εύθραυστο υλικό. Πώ πώ. Εύθραυστο υλικό. Να σου πω, κάνουμε group. Θε τα... να κάνουμε ράπ. Πώ τα λεγόμαστε. Κανα. Ε, κανα... δύο. Αυτό πήγα να πω. Το έχει κάνει και ο Φουντούλη ένα λόγο τέτοιο. Α, ναι. Α είχαμε. Πε το, το, Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ο Φουντούλη στο τέτοιο. Okay. Και του λέω, θα το πούμε προ τιμή σου, ηλία ρηχτό με γιώτα εκείνη μέρα. Και του είχα πει όταν είχαμε επικοινωνήσει. Θα τα πούμε ηλίαν συντόμω. <laughs> και ήμουν πολύ περήφανο γι' αυτό. Αλλά είχε πολλή δουλειά εκείνη την ώρα και δεν του δώσω πολύ Φίλιο σημασία. Φίλοι, τον Ηλία πες, πες να το. Δεν ξέρω, τον συμμερίζομαι πολύ. Γιατί εδώ σε μένα λένε πάρα πολύ λογοπαίγνια. Αν μπει στο. Φαντάζομαι στο... ότι του λένε αυτού. Του Ηλία, μάλλον πες να του έχουν γαμίσει τα λογοπαίγνια. Πες ναι, να του στέλνουν συνέχεια. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Ε, Πώ τα λέγόμαστε, πε. Καλή ερώτηση. Πρέπει να βρούμε ένα όνομα έτσι γαμάτο τώρα. Η Φλόρι. Εντάξει, φίλε, μου <laughs> ε, τι. Όχι, ε... Όχι, ενώ εντάξει, βάλε το επίθετό σου. Όχι, έχει. Σαν να είμαι κοσταντάρε. Πρέπει να σκεφτούμε, να μα πει και το σχόλιο και ο κόσμο από πούν κάτω. Να μα και να λεγόμασταν. Ναι, και τι ναι. θα κάναμε. Ε, Α, ναι. Ναι. Α, κάτσι, έχουμε ιδέα απ' έξω, για πε. Τα ατυχήματα. Α, επειδή τράκρα και επειδή εγώ είμαι ένα τύχημα. Ατυχήματα. Α, ατυχήματα. <laughs> <laughs> Έτσι θα λεγόμαστε, μαλάκα. Θα κάνουμε σκληρό ντρίλ. Ναι, ναι, ναι. Το ρόμπι το ραπ, το Α, το, ah, το Rondo Raptors. Αφιλέ, αυτό είναι εξαιρετικό λογοπαίγνιο. Εξαιρετικό. Υπέροχο. Έτσι θα λέγω μας, Το Rondo Raptors. <laughs> ναι, με αυτήν την παραδείγμα. Τα ατυχήματα Raps θα είναι Tors. ο δίσκο. Ναι, ναι, ναι. Τα ατυχήματα. Και όποιο έρχεται. Με όποιον έχουμε μπιφ, θα έχει ατύχημα. Ρεφίλ, <laughs> ε, εγώ γουστάρω το Rap Gamer, φίλε, Και πιο πολύ γουστάρω αυτά τα εισαγωγικά που λένε πριν μπουν, ρε παιδί μου. Και ξέρει, αυτά τα. Θα... Ναι, αλλά τι με στενοχωρεί, ρε φίλε. Ότι έχουν σταματήσει να λένε τη χρονιά που ηχογραφούν το τραγούδι. Ah, Αχ, αυτό είναι πολύ κρίμα, όντω. Είναι μαλακία. Και μένα μου άρεσε. Oh, αυτό. 2007. Και ξέρει, ρε φίλε. Αυτό τώρα πρέπει να ψάξει. Ναι, ναι, φίλε. ναι, αυτό είναι Πότε το βγάλε αυτό. Ε, και θέλω τώρα να είμαι σε μια γονέα, παιδί μου, στο σπίτι του μηδενιστή, παράδειγμα χάρη. Okay. okay. Την ώρα, παράδειγμα. Την ώρα που κάνει γενική στο σπίτι. Για να παίρνει σου και να λέει: Λοιπόν, η ώρα με τον τόπο, ξέρω, να σου <laughs> <laughs> Εγώ ήμουν ένα ρεύμα, θα έλεγα συνέχεια τι βλακίε. Βάλε σκούπα! Ναι, ναι, ναι. Ωραία, βάλουμε να σε μια τάξη. Ναι, 2008. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, θα, πιστεύω ότι αν ήμουν άνθρωπο θα το έκανα συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, θα ήταν. και θα, θα ηχογραφούσε και συγχρόνω. Ναι. και που λε, εγώ ξεκίνησα το rap, στο rap game με καφιλέ. ναι. Στην έκτη δημοτικού. Α, οκ. είχα γράψει ένα. Εγώ ακούγα going through full τότε. Εγώ τρίτη δημοτικού ε, άκουσα πρώτη φορά rap, ήταν going through, γούσταρα ε, και είχα φτιάξει ένα τραγούδι που Γι' αυτό παίρνει Λότανε... και την κόκκινη κάρτα. Ναι. Πα. Ε, δεν μου άρεσε το διάβασμα, λεγόταν. Ε. Α, οκ. Okay. ένα πολύ χοντρό ραβδί. Ναι, δηλαδή... επαναστατικό ρε. Έχει κάτι το μεγάλο κοινό. Χαμό, ναι. Και αυτό τώρα. Τιμάσαι <laughs> σε κουπλέ. Ναι, έλεγε Δεν μου άρεσε το διάβασμα, δεν μου άρεσε καθόλου. Μ' άρεσε η κοπάνα, Ο χορός και το Φλόρου. Κάτι, κάτι, ένα super cringe πράγμα. Okay. <laughs> αλλά είχε γίνει ψιλοχητάκι στο δημοτικό. Στο, είναι στο χιτάκι, σχολείο. Ναι, ναι, και μετά έφτιαξε και το. Μ' αφήσανε μόνο στην Αλάσκα. Αυτό <και> ήταν άλλο... τραγουδιστό. Ε, εκεί το είχα σκεφτεί με γενική αφωνή στο ρεφρέν. γιατί γίνω <γίνοντας> oh. χαμό. Ναι, και μετά ναι. μ' αφήσανε μόνο στην Αλάσκα με τα σκυλιά στην παγωνιά. Μπρρρ. ναι, είχα και, είχα και, και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Ε, δεν τζούλησε και τελικά κομμωδία. Τα είχε τελικά το ρεξικομμωδία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλ, εγώ θέλω κάποια στιγμή φουλ να κάνω. Μάλλον τζιρτζιλιάρικο θα βγει τραγούδι, φίλε, γιατί εγώ έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, ε, τρία προβλήματα. Πρώτον, με cringe. Δεύτερον. <laughs> ναι, και εγώ είμαι cringe. Οι <laughs> κριντζάδε θα λέγαμε. <laughs> ναι. ε, δεύτερον, ε, δεν πατά στο μέτρο και μου φαίνεται πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Εντάξει, με προσπάθεια, αν βρω ένα μπιτ συγκεκριμένο θα, θα, το βρω, αλλά δυσκολεύομαι. Ε, και τρίτον, λόγω κομμωδία, μου εντάξει, δεν πάω να κάνω κάτι σοβαρό. Ας, κάνω <laughs> ναι, ρε, φίλε, πάνω, αυτό, αυτό είναι το <laughs> πρόβλημα. ναι. Εξήγηση, αυτό που έχει κάνει ο Άλεν Άιβρσον, ένα μπασκεμπολίστα στο <laughs> NBA, ναι, ε, με άλλο ψευδόν μου έκανε δίσκο hip hop. Ναι, αλλά αυτό είπα και το πλούσιο NBA, φίλε, δεν ήταν κωμικό. Ναι, ρίφιλε, αλλά τώρα αν ο Ντοκούμπο έβγαζε τραγούδι, δεν θα ήταν λίγο περίεργο. Γιατί? Γιατί. Τότε... Αν τον Ντοκούμπο βγάζει ραπ. Αλλά όχι ο Γιάννη. Ο... Α, ο Φράνση. Ο, ο, ο Φίλι, ο Φίλι, ο Φίλι, κάπω έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Ναι. ναι, Είναι τέλειο προφίλ αυτό ο άνθρωπο, δυστυχώ δεν ξέρει κανεί. Τον οφείλει. Τον Τέταρτο, δεν φανταστούμε τον Πέμπτο. Πέμπτο νομίζω είναι. Ναι, ναι. Όλοι ξέρουν τα δέρκια Κώστα Και νομίζω ότι είναι ο πιο μεγάλο. Ναι, αυτός. είναι ο πιο μεγάλο, ναι. Οκ, okay, οκ. Okay. Αλλά τώρα κάνει κάτι, κάποια πραγματάκια νομίζω. Δηλαδή είδα ότι έχει βγάλει κάποια από γνωστή εταιρεία, α πούμε. Α, ναι. Γενικότερα. Μένα έλεγε. ένα τραγούδι μου ήταν. Όλοι οι φίλοι μου με έχουν ξεγράψει. <laughs> Όλε οι γκόμενε με έχουν ξεχάσει. Και όλοι όσοι παλιά με λέγαν φίλο, τώρα με κλωτσάνε σαν το λύσασμένο σκύλο. Εντάξει, κάτσι είναι αυτό. Γυμνάσιο, ναι. Α, ήταν γυμνάσιο. Okay. Ε, ναι, εντάξει, τώρα λε, ξέρει. <laughs> αλλά ήταν, ναι, τώρα δώσαμε υλικό για cringe εσύ, e, compilation. Εσύ. Εντάξει, εσύ το ακολούθησε όμω, φίλε. Το cringe. μουσική. cringe. Όχι. <laughs> ah, <okay. laughs> <laughs> <laughs> όχι. το ακολούθησα. όχι, το. Τη μουσική, εντάξει, έχει τώρα περιπλήσει εκεί πέρα που η οποία στον κόσμο μα ακούει, η μπάντα του Αντώνη είναι. <laughs> την καρδιά στο εξωτερικό. Εντάξει, κάνουμε πραγματάκι αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Όχι διάσημη, αλλά ξέρει. πάει, πάει το πράγμα. Θα γεμίσετε ένα μαγαζί στο. Στο Βερολίνο, ναι. Φίλοι, τρελό. Αλλά μα άφτωσε μας, ε, ο κορονοϊός, φίλε. Γιατί με το που βγάλαμε το δίσκο. Πάρτα. ήταν και στα ελληνικά ο δίσκο. Τους... Όχι, όχι. Αγγλόφωνο, αγγλόφωνο. Τώρα βγάλαμε ένα ελληνόφωνο κομμάτι. Ανοιστή... Έχουμε, ένα, έχουμε ένα ελληνόφωνο. Και λέμε να κάνουμε και κάποια στιγμή, ίσω κάποια ακόμη. Παίξαμε τώρα το πρώτο live. Ε, πριν κάποιο διάστημα, παίξαμε το πρώτο live μετά την καραντίνα. Και ήταν, ε, λίγο περί... ήταν ο, ο, πολύ όμορφη η εμπειρία, αλλά ήταν λίγο περίεργο που καθόταν το κοινό γιατί έπρεπε να, να είναι καθιστή. Α, κατάλαβα. Δεν ξέρω, η μουσική σα το υποστηρίζει το καθιστό κοινό, ή όχι τόσο. Ε, εντάξει, ο, δύσκολο γιατί βαράμε μπίτια. Οπότε ναι, είναι ναι. Λίγο, λίγο δύσκολη πίστα. Είναι και το περίεργο drive-in, α πούμε, με συναυλία. Είναι περίεργο γιατί αν κάνει πίτια εκεί πέρα γίνεται <laughs> <laughs> βουλιαγμένη. τι μου φήμισε <laughs> στο Distraction Derby, το θυμάσαι ένα παιχνίδι στο PlayStation. Δεν το ξέρω. Ήταν και καλά με, με αμάξια που απλά τα τράκαρε και έπρεπε να καταστρέψει τα άλλα αμάξια. Α, ναι. Ήταν τέλειο. Ήταν σαν αυτό που λε. Πιτ με τέτοιο. Τέλειο. Σε μπιφ με άλλου YouTuber ή κομικού έχει Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, δεν έχω μπει αλήθεια. Ναι. Κατά βάθο κάτι. Υπάρχει μια μικρή μέσα μου που λέει. Με ενοχλούν πολλοί κόσμοι εκεί πέρα εκεί έξω. αλήθεια είναι. Okay. Εντάξει, και λίγο λόγω χαρακτήρα και, τίτια, διά... δεν, μπο... και δεν, δεν, δεν θέλω τώρα να μπλέκω σε αυτά τα πράγματα. Δεν, η δουλειά μου να κάνω αστεία, α πούμε. τι ραπ θα κάνει τότε. Στο rap game θα έχω να κηρύσω. Α, οκ, εντάξει. Ε, αλλά. Ναι, με κωμικό και youtubers δεν έχω. Αλλά είναι κάποιοι που πέσουν στα όρια του να βγω μια μέρα και να μιλήσω. Οκ, okay, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Να το κάνω. Όχι, μωρέ. Δεν okay. αξίζει τον κόπο. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Εσύ. Και εγώ, και, ε, εγώ έχουν μπει άλλοι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στον πιφ. Αλλά. Ναι, είχα, είχα κάποια θεματάκια. Ε, αλλά ξέρει ρε παιδί μου, είναι αυτό. Βλέπει βλέπεις τι λέει η άλλη πλευρά και λες, το λέ, δεν χρειάζεται από κάτι, εκτίθονται μόνοι τους, κατάλαβες, mm -hmm. οπότε mm -hmm. δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, όρισο, όρισο, ότι δίνεις και αξία σε κάτι άμα mm -hmm. κάτσεις και ασχοληθεί. Ε, οπότε ναι, δε. και έχω φτάσει και σε ένα επίπεδο που ό,τι και αν πεις δεν με επηρεάζει και ιδιαιτερα mm -hmm. Είτε, δεν ξέρω, και Είτε αρνητικά σχόλια είναι αυτά, είτε ολόκληρο βίντεο να μου κάνεις, δεν με αγγίζει ιδιαίτερα. Τέλεια. Δηλαδή, it's just another day για μένα, ρε παιδί mm -hmm. μου. Και ναι, δεν ξέρω γιατί. Βαριέμαι, ε, βαριέμαι τόσο πολύ που έχουν γίνει βιντεάκια για μένα και κάποια δεν τα έχω δει καν, έχω δει μόνο εισαγωγή και βαρέθηκα μετά Αλήθεια. απλά. Βγαίνει και Spotify. Η κομπή. Ε, ναι. Τέλεια. Γιατί εγώ είμαι το Spotify πιο πολύ. Δηλαδή... Α, ναι. Θα το βάλω στο Spotify πιο πολύ γιατί θα το έχω στην τσέπη μου και δεν θα κλείσει. Γιατί στο YouTube με, ξέρεις, πατιέται κάτι mm. από εδώ από εκεί και κλείνει. Καλά, είναι full. Και ειδικά αν ναι, είσαι στο κινητό, επειδή ναι, θες κινητο... να μπει και στο Instagram και αυτά δεν δε γίνεται. Γιατί πρέπει να είναι μόνο αυτό το YouTube και σε λίγο. Αυτό. Ε, εντάξει, εγώ το Spotify το μου αρέσει κιόλα. Και για το. To be honest, για το. Επειδή υπάρχουν και τα charts κι αυτά, τα charts, mm -hmm. ε, μου αρέσει mm -hmm. να φιγουράρω εκεί πέρα α πούμε. Αλλά είναι δικιά μου εγωμά. Φιγουράρει. Είχαμε μπει στο πρώτο επεισόδιο, είχαμε μπει το 6, ξέρω εγώ. Έλα το... ρε. Ναι, τρελό. Μπράβο, ρε, φίλοι. Αλλά έπεσε μετά. Εντάξει, ναι, δε, ε, στα, στα, charts του Spotify δεν μένει πολύ όπω στις τάσεις του YouTube, α ναι, πούμε. Ναι, φίλε. Και... έχει μπει YouTube. Με το κανάλι μου ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Okay. Μάλι, επειδή δεν βλέπω κανεί τα βίντεο μου. <laughs> <laughs> είναι <laughs> ένα λόγο. <laughs> Μπορεί αυτό. Ε, με το network ναι, έχω μπει. Και... Α, ah, όχι, okay. ναι. α πούμε, εντάξει, γιατί και πειρατάξει και τέτοια έχουμε μπει πολλέ φορέ, αλλά ναι, αυτό ναι, είναι ναι. πιο ομαδικό. Ναι. Αλλά όταν είχε μπει το Superflore, α πούμε. Ε, είναι άλλο πράγμα. Και είχα ναι, χάρη πάρα πολύ. Ναι, ναι. ναι. Που Εμείς δεν μια είναι, κάτι, ε? Εμείς Εμείς είναι μια κάτι. φορά. Ε, μια, φορά. Στο Ηλιαρίχτο, στο... ε. Στο Ηλιαρίχτο είχαμε μπει με τον Ήβο. Α, έλα ρε. Στην ε, πρώτη-τελευταία θέση, 49 πρέπει να ήταν mm. εκεί κάπου. Στην λέγω είναι. Αλλά με το που μπήκα και το είδα και κάνω. Και μετά κάναμε μαλακιά και πέσαμε. Βάλαμε. καινούριο βίντεο μετά. Α, και νομίζω ότι αν βάλει καινούριο βίντεο στο κανάλι, φεύγει από τι τάσει αυτό που έχει. πράγμα. Ναι, νομίζω. Mm. Ε, ή εκτό και πέσαμε εξαιρετικά γρήγορα από τι τάσει. Mm. Ναι, 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 ναι. Αλλά μπήκαμε μία φορά. Στο 49-48 έχουμε επικάρει. Εσύ ανεβάστηκε και ποσπάσματα δεν είναι το podcast. Mm. Το έχω δοκιμάσει μία φορά με τον Πασμακόπουλο. Okay. Πήρε 120 προβολέ. Mm. Και λέει εντάξει, δεν είναι για μένα αυτό. Και είναι το... μία ή άλλη. Τα... Και εμεί, α πούμε, μπορεί να ανεβάσουμε κάποιον να μην πάρει. Αλλά ανεβάζουμε άλλα και μπορεί να πάνε, πάνε πάνω από το βίντεο το κεντρικό. Είναι, ναι, αξίζει δηλαδή θεωρεί. Εγώ θεωρώ ότι αξίζει γιατί είναι άλλο το κοινό που βλέπει αυτά Άλλο το κοινό που θα δει ολόκληρο το podcast ναι. Απλά είναι, έχω καταλάβει ότι είναι ανάλογα με τον καλεσμένο mm. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι γενικού ενδιαφέροντος Δηλαδή που θέλει πολλοίς κόσμος να ακούσει τι έχουν να πούν Και είναι κάποιοι άλλοι που θέλουν να ακούσουν τι έχουν να πούν για συγκεκριμένα θέματα Ναι Καταλάβες. κατάλαβα ναι, ναι. Οπότε είναι μία ή άλλη mm -hmm. Μπορώ να το δοκιμάσω. Μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο Ρόγκαν κάποια στιγμή, να φτιάξω ένα ξεχωριστό ναι, ναι. κανάλι και να αναβάζω και τα αποσπάσματα. Πώ φαίνεται ο Ρόγκαν. Να σου είμαι ειλικρινή. Ναι, ναι, 100%. Ε, έχω ακούσει ελάχιστα πράγματα από τον Ρόγκαν. Okay. Δηλαδή έχω ακούσει αυτό με τον Νίλον Μάσκα, α πούμε, τον το Kevin το Hart. Ε, αλλά δεν έχω. Ωραία ήταν με τον Kevin Ναι, ήταν ωραία, όντω. Ε, από όσα έχω ακούσει και δει, ε, γαμώ. Απλά δεν. Αρχικά πλέον είναι φίλο επειδή πολύ μπροστά φάση του Ρόγκαν. Ε, τώρα με 1200 επεισόδια δεν μπορώ να. Καλά, βλέπει το τελευταίο. Καλά, ναι, φράβο, ναι. ναι. εντάξει. Αυτό. Και επίση είναι και αυτό που σου είπα ότι με τα αγγλικά δεν είναι. Ξέρω, αλλά έχω χάσει okay, λίγο okay. την επαφή. Οπότε δυσκολεύομαι full. Ειδικά όταν κάνω site πράγματι που περπατάω, δεν έχω ξέρει πώ θα και τι να εστιάσω και να καταλάβω το 100%. Δεν περνάω full προ εκεί πέρα. Αυτό. Ε, αλλά χαμό, Εσένα πώ φαίνεται. Μ' αρέσει πολύ ο Ρόγκαν. Ε, είναι το. Πώ το λένε, mothership των podcast. <laughs> <laughs> ε, τον παρακολουθώ από όταν ήταν σπίτι του. Τον παρακολουθώ από το κλειστό ναι. Τον παρακολουθώ από όταν έκανε το podcast στην κουζίνα του, στο σαλόνι του, σε αυτή τη φάση, ρε παιδί μου. Και αυτό με έβαλε ουσιαστικά στο podcast. Δεν συμφώνω σε όλα μαζί του, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Ότι ξέρει, σε βάζει σκέψη, ρε παιδί μου. Και ω μουσικό έχει κάνει κάποια επεισόδια που μπορώ να δω και να μάθω πολλά πράγματα. Δηλαδή, όποιο ασχολείται με μουσική ανεξαρτήτω είδου και θέλει να δει πώ λειτουργεί η βιομηχανία. Ας δει το επεισόδιο με του Black Keys, το οποίο είναι ένα σχολείο ολόκληρο. Το επεισόδιο με τη Shirley Manson από του Garbage. Και τελευταία το επεισόδιο με τον τύπο από τους ε, ε, Counting Crows, κάπως έτσι λέγονται, που λένε το Mr. Jones. Έχει τρία επεισόδια που είναι σχολείο για τη μουσική, ρε φίλε. Και μ' αρέσει ο τρόπος που μπορεί να προσεγγίσει τους πάντε και να ξεκινήσει κουβέντα. Υπάρχει ένα, επεισόδιο στο, ένα βίντεο στο YouTube που λέγεται mirroring, κάπως έτσι, πώς να έχεις ένα καλό conversation με όλους, ας Α, πούμε. Α, ναι, ναι, ναι. Και έχει το Rogan ως παράδειγμα και είναι, είναι πολύ καλό αυτό που κάνει, ρε φίλε. Εντάξει, mm. και το deal που κάνει με το, με το Spotify. Ότι μπορείς να δεις Rogan τώρα από το Xbox είναι ακραίο. Καλά, αυτό είναι τρελό, ε, mirroring, είχα, είχα, δει ένα mm. masterclass ενός τύπου που δουλεύει στο FBI και αυτό ήταν... Ε για διαπραγματεύσει. Ε, π.χ. έμπαινε έμακ... ένα ληστή σε μια ξέσχυση και κάποιο ομίλου, ναι. ήταν που το μιλήσει στο τηλέφωνο και είχε κάποιε έτσι τεχνικέ για να τον πα με τα νερά του, και αυτό βοηθάει πολύ. Και αυτό mirroring την έλεγε τεχνική, δεν ξέρω το ίδιο. Ε, είναι μεγάλο προτέρημα φίλε, αυτό να μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον καθένα. Ναι, ας, ρε φίλε. Εγώ, αυτό Εγώ βασικά το podcast που κάνω. Εντάξει, έχει πολλέ οπτικέ που το βλέπω. Μία από αυτέ είναι ότι εγώ επειδή α πούμε. πούμε φούλα, πούμε, και ακούω κομικού γενικότερα που πηγαίνουν εξωτερικά και τέτοια ε, κυνηγάω και την παραμικρή έτσι λεπτομέρεια σε βάθο που θα με βοηθήσει εμένα που είμαι κωμικό. Ah, okay. ε, Κατάλαβε. Το οποίο είναι πολύ εστιασμένο όμω, οπότε είναι πολύ δύσκολο να το βρει. Αλλά είναι γαμάτο το ότι σε ένα podcast με χίλια επεισόδια ή 150-200. Θα φέρει και ανθρώπου και δεν θα πείτε αυτά τα τετριμένα. Θα φτάσετε σε ένα σημείο να μπείτε λίγο πιο ει βάθο ε, για του 10 ανθρώπου που θα τρεφούν και θα του βοηθήσει. Ισχύει. Εγώ αυτό συμφωνώ. Το θέλω. Συμφωνώ, συμφωνώ 100% σε αυτό που λε. Ναι. Και γενικά νομίζω ότι εντάξει, σιγά σιγά θα το. Εγώ θα σου έλεγα ρε φίλε αυτό συνέχεια εδώ φούλων. <laughs> δηλαδή μην το αφήσει καθόλου αυτό, ούτε μετά, ούτε μετά όλη αυτή η φάση με τον κορονοϊό, ούτε τίποτα. Έχει τώρα, παιδί παιδιμός... μου. Ναι, όσο, δεν είναι για τον COVID τέτοιο. <clears throat> αυτό που φοβάμαι βέβαια, να το πω. Πε μου, τι θα το πω. Ε, mm. Είναι ότι ε, δεν θέλω, επειδή ρε μου κάνω stand-up, δεν θέλω να μαθευτώ σαν interviewer, α πούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που... Κοίτα, όμως, ε, ναι, οκ, okay. νομίζω όμως ότι, π.χ., επειδή φέραμε το παράδειγμα, ο Ρόγκαν, τι είναι. Γιατί είναι podcaster, είναι stand-up comedian, είναι MMA sideline, τέλος πάντων, commentator... Και παράλληλα είναι και ηθοποιό. Γιατί έπεσε σε μια γαμάτη σειρά το News Radio που την έβλεπα παλιά. Okay. Είναι πολύ ωραίο. Και παρουσιαστή. Έχει κάνει το, το Fear Factor, μπράβο, στην Αμερική. Έχει κάνει μια εκπομπή με UFO σε κάποια φάση. Δηλαδή, νομίζω ότι. Μην το φοβάσαι αυτό, ρε φίλε. Νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο ξέρει ποιο είσαι. Mm -hmm. Και είναι απλά όλο ένα πράγμα που κάνει. Okay. Γιατί πλέον ουσιαστικά όσοι ασχολούμαστε με τα media Είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο Αναγκαστικά από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα ούτως ή άλλως Α, πιστεύεις, ε. Πρέπει να είμαστε παντού γιατί... Δεν το θεωρώ κακό αυτό ε, Γιατί ρε φίλε πρέπει να δίνεις αναγκαστικά content Είναι μια ψυχρή αλήθεια αυτή Αλλά εγώ δεν το βλέπω ως κακό Μου αρέσει επειδή πάντα μου άρεσε ούτως ή να κάνω πολλά πράγματα Όπως και ο Μάκης Παπαστημακόπουλος που είχες εδώ Μουσικός ναι, ε, δικώς... δημοσιογράφος φοβερός γραφιάς. Εντάξει, δηλαδή, κομικός, ακραίος. Podcaster, ναι, δηλαδή... Πάντε. Κατάλαβες, νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα αυτή τη φάση. Οπότε μην το, μη το σκέφτεσαι καν. Mm -hmm. Ωραία. Και με αυτή την πολύ ωραία συμβουλή για μένα ε, θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο για όλους. Ε, λοιπόν, ήταν ο Αντώνη Κωνσταντάρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ, είσαι εδώ. Ε, εγώ ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Να καλά. Ευχαριστώ τον πόνο πάνω απ' όλα. Τον πόνο είναι το σκυλί που έχουμε εδώ πέρα, ναι. ναι για την προστασία που μα προσφέρει. ισχύει. Λοιπόν, ήταν το podcast Δεν Παίζει άγχος", Ήμουν ο Σπίλιο Φλόρο. Ήταν ο Αντώνη Κωνσταντάρα και εμεί. Από εδώ και πέρα, εγώ είμαι ο Σπίλιο Φλόρο <laughs> <Κωνσταντάρας. Ισχύ. laughs> και εσύ ο Αντώνη Κωνσταντάρα. Ισχύει. Και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν Παίζει ή θα τα πούμε στου δρόμου. Καλή συνέχεια.